Τι περίγραμμα, τετράγωνο. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλησπέρα. Στέργιο, τι γίνεται? Καλά, Κωστέ. Όλα καλά. Καλά, δόξα Θεώ. Μακρινά ακούγεσαι. Δεν είμαι στο σπίτι, να το πω. Ναι, δεν είσαι στο σπίτι, ναι, γι' αυτό το λέω. Γιατί είμαστε απέναντι. Το στούντιο εδώ είναι φοβερό όπως πάντα, δροσερό. Το έλειψε. Δροσερό, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά. Τετάρτη 13 Μαΐου. Πάει και ο Μάιος, Κώστα. Πάει και ο Μάιος, Στέργιο. Τελειώσαμε. Καλό καλοκαίρι. Ανοίγουν λίγο οργανωμένες παραλίες. Δηλαδή πριν τα κλειστές, χαμός γινόταν. Πού θα πας Σαββατοκύριακο? Τι πάει να πει οργανωμένη παραλία? Ότι είναι κλειστά. Έχει είσοδο. Έχει έλεγχο. Έχει εισιτήριο. Έχει beach bar. Έχει beach bar. Θα ανοίξουν και τα beach bar. Έχει ταλέντα. Έχει ταλέντα. Λοιπόν. Πού θα πας, Χαλκιδική θα χτυπήσεις? Με την οικογένεια. Πότε? Φω ανοίγουνε, οργανωμένες. Θα φύγουν όλοι, θα γίνει χαμός, ε. Νέο κύμα, παιδιά. Δεν κρατιόμαστε. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα. Νέο κύμα, να ξέρεις. Νομίζω θα είναι σύντομο. Σύντομα θα έχουμε πάλι, ναι, το σύστημα με το να κρατάς ρεζερβέ ξαπλώστρα. Πάλι, ε. Όταν μου το πρώτο έπανε πριν από 3 χρόνια, ήμουν άφωνος. Ότι την έχουμε για. Ότι πρέπει να πάω μέχρι τις 10, γιατί αν πάω 10.30 χάνεται το ρεζερβέ. Δεν γίνονται αυτά. Άγχος. Ξύπνημα το πρωί είναι. Έλα. Την ξαπλώστρα. Άσε μας, ρε φίλε. Άσε μας, ρε φίλε, με την ξαπλώστρα. Ελά σολέ. Όπως και εμείς τα καημένα που ήμασταν πιτσιρικάδες που πήγαμε στη Μύκονο και πήγαμε στην Ψαρού και καλά high class. Λοιπόν. Έχεις πάει, Κώστα, ε? Ναι, έχω πάει. Μπράβο. Και με τη σύζυγο και με παρέα. Έχω πάει. Καρεκλάς. Και λέει, παιδιά, πρέπει να έχετε κράτηση. Και μου λένε, δεν ήξερες, λέει, να του δώσεις ένα πεντάρικο. Πενινταρέα. Δεν σε ξέραν τότε. Ε, πού να. Είναι ο Κώστας ο Κούσης. Στην Θεσσαλονίκη, ναι, ναι, δεν σε ξέρανε. Ναι. Που κάνω εκπομπή στο Λίμπερο και γελάνε όλοι. Λοιπόν, και καθίσαμε δίπλα σου εκεί στους τουρίστες. Ξέρεις, παρακατιανοί. Και στην Ψαρού, σαμπάνιες, αυτά. Και... Είχες συναντήσει κανένα celebrity, θυμάσαι? Την εποχή. Ναι, κάτι ηθοποιούς ευηδείς, κυρίες δηλαδή, όχι κάτι πολύ τέτοιο, τον Γκραουνάκι, διάφορα τέτοια. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, δεν χρειάζεται να πούμε τις αξιδιωτικές μας εμπειρίες, έχουμε καιρό. Για αυτά έχουμε φουλ αθλητικό μενού με πολλές ειδήσεις. Πρώτον, ανοίγει το πρωτάθλημα, όπως όλα δείχνουν, του NBA, Στέργιο. Ανοίγει το NBA. Ανοίγει, Ανοίγει το NBA. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα ανοίξουν και εδώ. Εν τω μεταξύ άνοιξε το Ισραήλ. Είπαν θα ξαναρχίσει το πρωτάθλημα και δεν μπορούν να πάνε οι παίκτες και οι προπονητές εκεί. Ο Καστρίτης, ας πούμε, δεν μπορεί να πάει. Ναι. Και δεν δέχονται να γυρίσουν οι Αμερικανοί. Χρήσατε κάτι με την ανάσα σου, ρε και φίλε. Την άλλη φορά στο λέγαμε, βίχεις, το λέγαμε με τον Χριστό και έλεγε ότι δεν κάνω εγώ τίποτα. Δηλαδή... Δεν κάνω εγώ τίποτα. Τώρα ναι. Το έκανε πίτζες, Κώστα. Δεν νομίζω να το έκανε. Πάντα το κάνει. Είναι βαριά ανάσα σου, Χρήσατε. Κουράζει, τι κάνει. Τρέχει το πρωί, τι κάνει. Τρέχει. Ναι, ρε παιδιά, έτρεχα τώρα να προλάβω. Ή σφουγγαρίζει κανένα σπίτι για να περάσει η ώρα. Ξεσκονίζει, λίγο συμμαζεύει. Με μία σύζυγο πεθερά και τρεις κόρες θα ξεσκονίζω εγώ. Όχι, ρε φίλε, έχω διασφάλιση. Πω, πασά. Είναι καλή γυμναστική, Χρήσατε. Βέβαια. Η δουλειά σπιτιού, βέβαια. Εδώ έχει γκαζόν, φίλε. Είναι η καλύτερη αυτή η γυμναστική. Και πιο κουραστική είναι η αλήθεια. Ναι. Ναι. Έχεις βάλει και ώρα. Στον καζόνα, ξέρε, Χρήσατε. Ώρα, όχι, γιατί δεν με κρατάνε. Δεν έχει το μέγεθό μου. Ικανέ να με κρατήσουν. Μπορεί να κάνει μαξιλάρι κάτω στον καζόν και να ξαπλώνει εκεί. Έχω. Αυτό κάνω. Αυτό κάνει. Λοιπόν, τι γίνεται, τι έχουμε τώρα, έχω και θέματα πολλά. Το Ουάρτα. Ποιο ο Ουάρτα? Ολυμπιακό πάει, Στέργιο, ο Ουάρτα. Έλα, ρε, ο Ουάρτα μπορεί να πάει, Χρήσατε, και στους Chicago Bulls, να πάει στους Golden State Warriors, να πάει όπου θέλει, στον ΠΑΟΚ να μην γυρίσει ξανά. Chicago Bulls φορούσε τέτοιο, φανέλα. Ναι, και λέει και φοράει συχνά. Το είχα σημειωμένο, να κάνω μια αναφορά. Και στέλνει μηνύματα μέχρι και σε φίλες μου, ρε. Δηλαδή είναι... Στέλνει. Ναι, δηλαδή το... δεν παίζεται, μιλάμε. Γιατί να μην στέλνει, ρε. Δεν Κώστα. Παίζεται, ρε. Νέο παιδί είναι, Κώστα. Δεν παίζεται, μιλάμε. Αν και η σχέση του στη Λάρισα, τι θα πει τώρα η κοπέλα εκείνη που τα είχαν βρει. Δεν νομίζω να είναι μαζί. Ρε, σου λέω τώρα, ο άνθρωπος είναι ξυφομάχος μεγάλος τώρα. Εντάξει, τα έχουμε πει, βέβαια. Το ξέρει όλη η Ελλάδα. Κώστα, αλλά... κοίταξε, μπορεί να είναι ό,τι θέλει. Εντάξει, δεν μας πέφτει λόγος. Δικαιώματα να μην δίνει. Έτσι. Και επειδή κάθε φορά υπάρχουν 5, 10, 50, 100 φίλοι του ΠΑΟ που γράφουν, παιδιά, δώστε του μια ευκαιρία,
Ακόμα. Δώστε του μια ευκαιρία. Χρήσανθε, η πέμπτη και η έκτη ευκαιρία δεν υπάρχουν. Ειδικά στο ποδόσφαιρο και ειδικά σε μια ομάδα. Θα τον πάρω εγώ, ρε. Μόλις ανοίξουν οι μεταγραφές. Με το καλό. Ναι, με το καλό. Εσύ. Απλώς όταν σου πει πόσα λεφτά θέλει, μην πες από την καρέκλα. Πες τον πρόεδρο ή τον ξάδερφο. Τι να μας είσαι ο πρόεδρος, ρε. Τι να μας είσαι ο πρόεδρος. Πόσα λεφτά θέλει, ρε φίλε. 800. Θέλει, όχι 800. Ρε. Μπορεί να θέλει 600.000 ευρώ. 500. 600.000 ευρώ δεν έχω. 500 το χρόνο. Δεν έχω. 400.000. Δεν έχω τόσα. 800 για 2. 800 για 2, δέχεσαι. Για να κάνει μια επανεκκίνηση στην καριέρα του, του δίνω 200 χιλιάρικα. Επανεκκίνηση την έκανε στη Λάρισα. Όπως λέει και ο Αλέξης Κούγιας. Στη Λάρισα, τώρα τι επανεκκίνηση. Τον αναστήσαμε, λέει ο Αλέξης. Το μόνο που έκανε στη Λάρισα είναι να έρθει να μου βάλει γκολ εμένα. Τίποτα άλλο δεν έκανε στη Λάρισα. Σωστά και αυτό. Σωστά και αυτό. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τον ακριβή λόγο που ο Άρντα έχει τεθεί εκτός ΑΕΛ. Ούτε, ούτε το, μπορώ. Όχι, το είπε ο Κούγιας. Το είπε ο Κούγιας. Γι' αυτό ακριβώς δεν ξέρω τον ακριβή λόγο που έχει βγει. Όχι, ρε φίλε, όχι, δεν μπορεί να λέει δημόσια ότι πήγε στις 2 από τις 9 προπονήσεις. Εντάξει τώρα. Ναι. Πήγε στις 2 από τις 9 προπονήσεις. Το λέει. Χρήσανθε, ο κύριος Κούγιας έχει αποκαλέσει δημόσια το Λεωζίνιο απατεώνα ποδοσφαιριστή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να στερνιστώ την άποψή του? Όχι, δεν είναι άποψη εδώ, ρε φίλε, εδώ σου περιγράφει. Εντάξει, έτσι λέει ο Αλέξ Κούγιας. Το καταγράφουμε, το λέμε, εγώ δεν το εστερνίζομαι αν δεν το ψάξω. Δηλαδή τι κακό είναι δηλαδή. Άρα λες εσύ ότι ο συνεπής Άμουρ ο Άρντα πήγε στις προπονήσεις και λέει ψέματα ο Κούγιας. Δεν ξέρω, Χρυσάνθε, τι έκανε. Όχι, λέει. Μπορεί να ισχύει αυτό το Κούγια, μπορεί και όχι όμως. Λέει ότι δεν έχει τσεκάρει. Μπορεί να είναι μισή αλήθεια. Λέει ότι δεν έχει τσεκάρει ο ίδιος. Πριν από 10 μέρες ακούγαμε τον Αλέξη Κούγια να λέει ύμνους για τον Άρντα. Και μακάρι να μείνει και θα κάνω προσπάθεια και να μείνει κτλ. Ακόμα το λέει. Ήμουν ότι μπράβο και μου έστειλε και δύο μηνύματα. Συγχαρητήρια. Πάρα πολύ ωραία. Και τα λοιπά. Πάρα πολύ ωραία. Ο νέος πρόεδρος Super League δηλαδή. Άρα, ο νέος πρόεδρος. Ο νέος πρόεδρος Super League. Στέλνει μηνύματα. Ακούστε λίγο. Ο Άρντα στέλνει μηνύματα. Μήπως μπερδεύτηκε. Και τίποτε μου έστειλε δύο πολύ τρυφερά μηνύματα και τα λοιπά. Μήπως ο Άρντα θα τα στείλει αλλού. Πιθανό. Εντάξει, όλοι έχουμε μπερδευτεί. Σε καμιά Αλεξία. Τίποτα. Πιθανό. Πιθανό. Τον Άρντα, ρε. Ο νέος πρόεδρος της Super League, δηλαδή, Χρυσανθέ. Αυτά είμαι, να σχολιάσεις. Είμαι, λέει, ο Μαραντόνα. Το συμβόλαιο. Ο Μαραντόνα, λέει, της Ελλάδας. Καλά, το παιδί είναι Big Bong τώρα, εντάξει. το συμβόλαιο του Άρντα με τον ΠΑΟΚ ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο. Άρα από τον Ιούνιο μπορεί να μιλήσει με όποια ομάδα θέλει. Ο ίδιος τόνισε, μιλώντας κάπου στο Instagram, ότι έχει πρόταση από τον Ολυμπιακό. Βέβαια. Αν έχει πρόταση από τον Ολυμπιακό, να την αποδεχτεί και να πάει στον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν εκφράζω τον ΠΑΟΚ, εντάξει. Μπορεί ορισμένοι από τον ΠΑΟΚ να έχουν την επιθυμία να δοθεί και πέμπτη ευκαιρία στον Άρντα ή έβδομη. Γιατί δεν τον δίνεις δανεικό στον Ολυμπιακό για 6 μήνες? Δεν έχουμε παραδώσει με τον Ολυμπιακό, Χρυσάνθη. Α, δεν έχει. Δεν έχουμε παραδώσει, όχι. Μπορείτε να τον πάρετε εσείς τον Ολυμπιακό, αν πάει στον Ολυμπιακό, δηλαδή τον Δεκέμβριο, να τον πάρετε εσείς τον Γενάρη. Δανεικό για 2 μέρες και μετά κανονική μεταγραφή. Δεν έχω δικαίωμα μεταγραφή. Α, δεν έχεις. Τέλος πάντων, ο Άρντα, εγώ το έλεγα και από πέρσι, δεν νομίζω ποτέ να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Θα είναι έκπληξη μεγατόνων εάν υπάρξει έστω και επιστροφή του για μία προπόνηση. Πήρε μία ευκαιρία, πήρε δύο, πήρε τρεις, πήρε πέντε. Δεν θα πάρει, κοίταξα, δεν θα πάρει 15. Δεν θα πάρει 15. Αν δεν το δώσει πουθενά, υποχρεωμένος είσαι να του δεχτείς την προπόνηση 16-17 Ιουλίου, πότε 20 όταν θα κάνει προπόνηση μόνος του. Δεν θα συμμετέχει με την ομάδα. Θα κάνει με τον γκρουπ των παιχτών που δεν υπολογίζονται. Εντάξει, προπόνηση και αυτή είναι. Εγώ απορώ για να το κλείσουμε το θέμα του Άμρ. Συμπαθείς, ωραία φυσιογνωμία κτλ. Και καλός παίκτης, όταν θυμίσεις. Τι κάνεις? Τι κάνεις, Έρχεσαι, συνεχωμένος είσαι, τι κάνεις? Παιδιά, δεν κάνω τίποτα απολύτως. Καθυστερημένα είναι, δηλαδή, ωραία. Βάλε να ακούσει την εκπομπή, είπαμε στην κασέτα. Λοιπόν, είναι καλός παίκτης, είπαμε, αλλά είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Εγώ απορούσα, παιδιά, και γιατί ο ΠΑΟΚ τον πήρε τον Πανετολικό, ενώ ήξερε το background του Άρντα έξω από το χορτάρι. Ότι είναι υποκοπήκος. Ότι δεν είναι ισορροπημένος. Είναι υποκοπήκος, εντάξει. Δεν είναι όριμος ακόμα. Μπορεί να είναι όριμος γιατί 5 χρόνια. Κάνει καλό γιατί δεν κάνει σκάουτ, είναι καλό ο ΠΑΟΚ. Όχι. Με όλες μεταγραφές. Με όλες μεταγραφές έχει δίκιο. Θεώρησε, Χρύσανθε, ο ΠΑΟΚ, να σου πω τώρα τι έγινε, ότι όντας νεαρός ο Άρντα όταν έρθει στην Τούμπα, θα οριμάσει μέσα στο ΠΑΟΚ. Θα λίγο, ναι. Θα δει ότι είναι μεγάλη ομάδα. Δεν σοβάρεψε. Εντάξει, συμβαίνει. Μακριά από τον ΠΑΟΚ να είναι ο Άρντα, δεν χρειαζόμαστε άλλα προβλήματα. Έκανε καλό σκάουτινγκ, αυτό λέω. Του χρόνου που θα ανεβούμε δεν με χαλάει εμένα πάντως.
Ναι. Ποιος? Δεν με χαλάει. Τι θα κάνεις εσύ? Θα ανεβούμε. Θα ανεβούμε. Θα ανεβούμε. Τι πω. Θα πέσεις εσύ και ο Πάο, όπως πρέπει να πέσετε βάσει των κανονισμών. Εγώ γιατί να πέσω? Γιατί χρωστάς όλο τον κόσμο, γι' αυτό. Σε ποιον όλο τον κόσμο χρωστάω? Στο συστόν. Ωραία. Δηλαδή έχω ποινή για να πέσω. Απαγόρησε να τα γραφώνω εγώ για να πέσω, Κώστα. Ωραία, θα πέσει του χρόνου. Θα πέσει του χρόνου. Πεκτικά. Πεκτικά. Αν δεν ανατραπεί η απόφαση, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, είσαι νούμερο ένα υποψήφιο. Θα τους πληρώσω και θα παίξω. Στο μεταξύ τώρα, αν ισχύσει η απαγόρευση, ξέρεις. Ο Καρυπίδης δεν είναι ούτε ποντό. Χρήσατε, αφού το αφισβητείς ότι τους χρωστάς, πώς θα τους πληρώσεις? Αφού λες ότι είναι της παλιάς πάει. Αφού είναι της παλιάς πάει. Τι αναγκαστείς? Και εμένα λένε ότι χρωστάει ο Κούσης, αλλά δεν είμαι εγώ ο Κούσης, άλλος Κούσης χρωστάει. Όχι απλά είναι της παλιάς ΠΑΕ, η παλιά ΠΑΕ υφίσταται κιόλας, Κώστα. Ωραία, ας την πληρώσει ο καθαριστής, που δεν κάνατε. Ωραία, και εσύ, Κώστα. Που δεν κάνατε. Ποιος δεν κάναμε, ρε, τι λες, ρε. Ο καθαριστής της παλιάς ΠΑΕ, ας πληρώσει τα χρέη τότε. Βρε πιτσικόκο, ακριβώς αυτό είπε και ο Γρηγόρης Ιωαννίδης. Πιτσικόκος είναι συνάδελφος, είναι αυτό του Πανεπιστημίου. Κανένα τέτοιο, πιτσικόκος, ναι. Κανένα. Καμία υποχρέωση δεν έχει ο Άρης. Υπάρχει κανονικά και το πρόσωπο που έχει την εκαθάριση και τα πάντα. Η FIFA θεωρεί ότι είναι συνέχεια η μία ΠΑΕ της άλλης πάντως. Έχει δύο-τρία πράγματα να το πιστεύει. Δύο-τρεις λόγους. Η FIFA η άσχετη. Η FIFA η άσχετη. Η άσχετη. Η FIFA η άσχετη. Η μαφίφα. Η μαφίφα. Η μαφίφα. Λοιπόν, τι να κάνουμε μετά, ναι, την UEFA μάφια που απέκτησε το ΠΑΟΚ, ναι, το έτσι, έτσι. Είναι και η μαφίφα, τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι αυτά τα όλοι πράγματα. Για το ΚΑΣ δουλεύουν, λοιπόν. Εγώ αυτό ξέρω. Τους κάνετε μάγκες Ελβετούς, παίρνουν τα λιράκια εκεί. Πάντως... Τριανταράκια εννοείς, όχι τα λιράκια. Τα λιράκια μόνο που θα καταθέσεις χαρτί. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Χρειάζεται, αν τυχόν μία στο εκατομμύριο παραμείνει αυτή η απόφαση, δεν διαφοροποιηθεί, θα κάνετε πρόταση και στο Σούγκρεν να μείνει, ή έχει συμβόλαιο Σούγκρεν? Έχει συμβόλαιο σου. Α, έχει συμβόλαιο, εντάξει. Νομίζω είναι σε αυτού που λήγουν τα συμβόλαια. Στο Λάρσον θα κάνουμε πρόταση. Τον που έχει πάρει όλες τις δόσεις συμβολέου του. Όλες, ε. Ναι. Όχι, Κώστα, είναι πληρωμένος. Άρα είναι γελίος ο δημοσιογράφος στη Σουηδία. Έτσι, είπε ο Λάρσον. Έτσι, είπε ο Λάρσον. Σωστά. Λάρσον, αν ο κάτω τελείω εισαγωγικά. Έχει δήλωση Λάρσον είναι γελίος ο δημοσιογράφος. Ναι. Είναι ψεύτης, είπε. Στο Sport 24, Κώστα, υπάρχει. Το είπε. Τα έβγαλα από το μυαλό του. Είναι φαντασιόπληκτος. Ο Λάρσον. Αύριο θα βγάλουμε το δημοσιογράφο εδώ εμείς. Όπως θα κάναν κάποιοι καλοί φίλοι και συνάδελφοι, Χρυσαθέ. Ναι, ναι. Ας βγάλουν τον Αναμπουμπούλα, πώς λέγεται, τον Αλιτάμπουρ, αυτόν εδώ πέρα, το κατάπτυστο κείμενο που βέβαια μόνο ένας άνθρωπος που είναι τόσο δηλός και. Θα πω και την άλλη τη λέξη, αλλά θα με κάνει το εσουρού. Είναι τόσο κότα. Ναι, ναι, ναι. Δεν βάζει, δεν υπογράφει και γράφει ένα παρατσούκλι. Για ποιο από όλα τα κείμενα λες τώρα? Στη ζούγκλα, ρε φίλε, αυτό που. Α, στη ζούγκλα, ναι, στη ζούγκλα. Κατάπτυστο. Ο Ερυθρόφρον Καρυπίδης. Που γράφει. Ναι, ναι, άστα αυτά. Καλά κάνει για τον Καρυπίδη. Που γράφει μέσα. Δεν με ενδιαφέρει. Όλα όσα γράφει για τον Καρυπίδη δεν με ενδιαφέρει. Που γράφει ότι ο Άρης τιμωρήθηκε μια βαριά πλην τίμια όμως δίκαιη τιμωρία. Είναι η άποψή του. Δίκαιη τιμωρία. Μισό λεπτό. Κριτικάρει τη δικαιοσύνη. Εντάξει, λέει την άποψή του. Εκτιμά ότι είναι δίκαιη η απόφαση. Ο άνθρωπος που υπογράφει ως αθλητάμπουρας. Ναι, αλλά αυτός. Τον υποδέχεται και τον φιλοξενεί ένα site το οποίο έχει όνομα και προφανώς και νομικό υπεύθυνο κτλ. Ναι. Συνηθίζεται σε πολλά site, Χρυσανθέ. Αυτό το πράγμα. Αυτό το κόσμημα της δημοσιογραφίας. Μπράβο. Πάμε τώρα να καλησπεριώσουμε τον κύριο Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Θα τον βγάλουν, Κώστα. Εννοείται θα τον βγάλουν. Αυτοί που βγάλαν τον Ιωαννίδη και τους έλεγε ότι έχει δίκιο ο Άρης. Και λέγανε, δεν έχουμε άλλο χρόνο, πάμε σε break. Εντάξει. Τηρούν σωστά ότι τους λέει το τμήμα marketing. Ναι, έτσι πρέπει. Το εμπορικό. Ναι. Μα είναι απλήρωτοι οι παίκτες, κύριε Ιωάννη. Πώς έχει δει και ο Άρης. Αυτά, ωραία. Πολύ ωραία. Τα προασπίζουμε τα συμφέροντα των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Μια ομάδα, μια πόλη. Ναι. Μια χαρά. Δύσκολα. Ωραία. Λοιπόν, άλλο. Ναι. Έχουμε κάποιο νέο. Ναι, αυτό με τις υποθέσεις τώρα τι γίνεται. Η κυβέρνηση τι κάνει. Η κυβέρνηση πρέπει να ξυπνήσει λίγο πάνω στο κομμάτι. Έτσι. Και πρέπει να δραστηριοποιηθούν λίγο και οι βουλευτές εδώ Θεσσαλονίκης. Διαφορετικά. Οι βουλευτές Θεσσαλονίκης. Τα φιλιά μου. Τα φιλιά μας. Σε όλους. Δεν γελάμε με αυτό που είπες. Γελάμε με την. Εμείς είναι ξεκάθαρο ότι γελάμε. Δεν θα πάμε να τραμπουκίσουμε τα γραφεία τους, ούτε να τους κάψουμε, ούτε να τους γράψουμε, ούτε οτιδήποτε.
απαιτούμε ως πολίτες της πόλης της Θεσσαλονίκης και ως μια ομάδα ιστορική της Θεσσαλονίκης να ασχοληθούν με ένα πρόβλημα και μια εμφανέστατη αδικία. Γιατί ο Άρης δεν έχει κάνει κάτι διαφορετικό από το να ακολουθήσει τους ελληνικούς νόμους. Ας μας πούνε ότι η FIFA είναι πάνω από το ελληνικό δίκαιο. Ας μας πούνε ότι ό,τι ψηφίζουν στην Βουλή των Ελλήνων μετά από 3, 4, 5 χρόνια, μετά από 13 χρόνια συγκεκριμένη περίπτωση, μπορεί να έρθει οποιοδήποτε οργανισμός ή οποιαδήποτε ένωση η οποία δεν έχει νομικό πλαίσιο αλλά έχει κανόνες δικαίου και να τους θέσει αυτούς τους κανόνες δικαίου πάνω από την ελληνική Βουλή. Χρήσατε, λοιπόν, να μας το πούνε. Επειδή είναι γνωστό ότι η ΕΠΟ είναι του Σαββίδη, φαίνεται ξεκάθαρα. Κανείς από τον Άρη μπήκε σε ένα σκεπτικό ρε μπάς και θέλει να μας εγκλωβίσει, τι κάνουν αυτοί, να πάρουμε και μια άλλη άποψη, ας πούμε, ή αποδέχτηκε 100% αυτό. Η ΕΠΟ δεν είναι του Σαββίδη. Η ΕΠΑ. Ο Σαββίδης, ο ΠΑΟΚ μάλλον, όπως έχετε γράψει πάρα πολλές φορές, η ρεπόρτερ ΠΑΟΚ, έχει πολλούς συμβούλους μέσα στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, οι οποίοι είναι φύλα προσκύμενοι, όχι ως οπαδοί στον ΠΑΟΚ, αλλά έχουν καλές σχέσεις με τον ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή, μάλιστα, εγώ θυμάμαι ένα άρθρο κάποτε στην εκτελεστική, ας πούμε, επιτροπή της ΕΠΟ, βγάζει όλες τις αποφάσεις, αυτή δηλαδή που αποφάσισε άλλη απόφαση από αυτή που εισηγήθηκε η Super League. Θυμάμαι ότι υπήρχε ένα ρεπορτάζ που έλεγε ότι είναι 8 του ΠΑΟΚ, 8 της ΑΕΚ και ένας του Ολυμπιακού μέσα στην συγκεκριμένη την επιτροπή. Ναι, αυτά είναι γνωστά, εντάξει, αυτά είναι γνωστά. Λέω, ο Άρης πονηρεύτηκε καθόλου, ή ότι είπαν την ΕΠΟ το έκαψε. Ο Άρης το είπα και χθες, δεν άκουσα στην εκπομπή που το είπε ότι έκανε εγκληματικό λάθος που εμπιστεύτηκε την ΕΠΟ. Γιατί εδώ συμβαίνει το εξής παράδοξο. Μας παίρνει το δελτίο πίσω η ΕΠΟ, είναι η ΕΠΟ του Σαββίδη, μας το δίνει πίσω το δελτίο, πάλι είναι η ΕΠΟ του Σαββίδη που μας εγκλώβησε. Δηλαδή κάπου... Εγώ δεν είπα ποτέ ότι μας παίρνει το δελτίο και είναι η ΕΠΟ του Σαββίδη. Αυτό το είπε ο Μαρινάκης για τους δικούς του μικροπολιτικούς λόγους. Εγώ δεν το είπα ποτέ αυτό, ότι είναι η ΕΠΟ του Σαββίδη και γι' αυτό μας πήρε το δελτίο πίσω. Να πω κάτι. Εγώ λέω, εγώ είπα ότι η ΕΠΟ όφιλε να χειριστεί διαφορετικά το θέμα και να βοηθήσει τον Άρη στο αρχικό στάδιο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, τότε εκεί είναι ξεκάθαρο ότι ο Άρης παρασύρθηκε από την ΕΠΟ, αλλά ευθύνη σε αυτό δεν είναι της ΕΠΟ. Η ΕΠΟ καλά έκανε και σε παρέσυρε, να σου το πω έτσι πολύ λαϊκίστικα. Εσύ έπρεπε να την ψηλιαστεί διαφορετικά. Θα μου πεις τώρα κάποιος, για να είμαι δίκαιος, πώς θα την ψηλιαστώ διαφορετικά όταν επί 12 χρόνια γίνεται αυτό που σου λέει η ΕΠΟ. Επί 12 χρόνια αυτό γινότανε. Ερχότανε ο Συστόν, έλεγε η ΕΠΟ είναι η παλιά ΠΑΕ, μην ασχολείστε. Το ίδιο έγινε και τώρα. Αυτό το πρώτο, μόνο τέτοιο, ότι ο Άρης δεν έδειξε αντανακλαστικά εκεί. Από εκεί και έπειτα όμως, ο Άρης, για να ξέρουμε και το τι γίνεται, επειδή κοροϊδεύουμε περί μαφίας, FIFA's και όλα τα υπόλοιπα, ο Άρης έκανε αυτό ακριβώς που του είπε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Έστειλε για να βγει το δελτίο. Έβγαλε το δελτίο. Μετά από 10 μέρες, και αφού είχαν παίξει με τον Μπάο και την Ξάνθη, έστειλε η FIFA χαρτί που είπε ανακαλείται το δελτίο την Παρασκευή πριν το μάτς με τη Λάρισα. Ο Άρης μάλιστα, ενώ δεν είχε ανακληθεί το δελτίο ακόμα από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, δεν έβαλε τον παίκτη να παίξει το Σάββατο με τη Λάρισα. Την Δευτέρα ανακλήθηκε το δελτίο του ποδοσφαιριστή. Ο Άρης προσέφεγε στο διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ, το ανώτατο δικαστήριο για αθλητική υπόθεση στην Ελλάδα. Εκεί λοιπόν πήγε και μετά από μία εβδομάδα δικαιώθηκε από 3 αεροπαγίτες τακτικούς δικαστές με 3-0. Από το ανώτατο δικαστήριο για το αθλητικό δίκαιο στην Ελλάδα, από 3 τακτικούς δικαστές αεροπαγίτες. Και ξαναέβαλε τον παίκτη να παίξει. Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό ο Άρης? Είχε κάποιο άλλο τρόπο να διεκδικήσει το δίκαιο του? Έβαλε τον παίκτη από μόνος του? Εξέδωσε το δελτίο από μόνος του? Δεν ακολούθησε ό,τι ακριβώς λέει η δικαιοσύνη και ό,τι λέει και η δικαιοσύνη της FIFA, το δίκαιο της FIFA? Η FIFA σου λέει, σε μένα μπορείς να έρθεις μόνο εφόσον εξαντληθεί το όποιο ένδικο μέσο εντός της χώρας σου. Σε μένα μπορείς να έρθεις μόνο μέσω της ομοσπονδίας σου. Ο Άρης λοιπόν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Πήγε και τον δικαίωσε το διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ. Τι έπρεπε να κάνει διαφορετικό? Για ποιο λόγο έχει τιμωρηθεί ο Άρης αυτή τη στιγμή για την υπόθεση του Τουρμισάη? Του συστών και τα λοιπά, το μπέρδεμα το καταλαβαίνω πολύ ωραία. Ψάχνεις τον τρόπο, δεν θες να το αναγνωρίσεις το χρέος, το παλεύεις να μην τα πληρώσεις. Το αντιλαμβάνομαι.
το τι έχει συμβεί. Για τον Τουρμισάη μπορείτε να μου πείτε για ποιο λόγο έχει τιμωρηθεί ο Άρης. Για ποιο λόγο έχει τιμωρηθεί ο Άρης. Πήγε στο διαιτητικό δικαστήριο. Η FIFA θεωρεί, Χρήζανθε, ότι έγινε μια συντεχνία μεταξύ Άρη και ΕΠΟ, γι' αυτό σα τιμώρησε και του δύο. Και να βγάλει άκρη τώρα. Πάρα πολύ ωραία. Να μην στέλνατε τα χαρτιά. Και να μην επέμενε όταν έγινε. Θα σου πω εγώ τώρα, σαν άσχετο ή σαν δικηγόρο του διαβόλου, όταν έγινε ανάκληση του δελτίου, να μην κυνηγούσε να το πάρει πίσω. Έτσι. Φανερώνει πρόθεση να γράψει τα υποδήματά σου στη FIFA. Αν ήμουν εγώ Παραγουανό. Τα φιλιά μου. Στο δικαστήριο πήγα. Στον Παραγουανό. Ωραία. Και εγώ λέω λοιπόν τώρα, να σε. Αφού λε ότι δεν φταίει. Να σε ρίξει το ΚΑΣ γιατί διεκδικεί το δίκιο σου, Στέργιο. Τι λέτε, Στέργιο. Έχει αδικηθεί και δεν θα διεκδικήσω το δίκαιο μου στο δικαστήριο. Τι λε τώρα. Να μην πήγαινε στο δικαστήριο. Να μην πα και εσύ στο ΚΑΣ, Στέργιο. Να μην πα στο ΚΑΣ. Γιατί πα στο ΚΑΣ και να διεκδικήσει το δίκιο σου. Ακούσαμε, απίστευτο, ακούσαμε στο 2020. Ο Στέργιος είπε ότι πήγε στο δικαστήριο για το, για το δελτίο του Ντουρμισάη. Φυσικά, για ποιο να πάω. Γιατί δεν στο βγάλανε. Ρε φίλε, στο διεκτικό δικαστήριο. Σου είπα, Χρήζανθε, ένα πολύ απλό σκεπτικό για το πώς μπορεί να σκέφτεται η FIFA. Και γιατί τιμώρησε και τον Άρη και την ΕΠΟ. Και ποια είναι η FIFA, ρε. Ποια είναι η FIFA. Ποια είναι η FIFA. Όχι, συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Βάζει δηλαδή, συγγνώμη, το ελληνικό κράτος είναι κάτω από τη FIFA. Τι λες τώρα. Στο ποδόσφαιρο, ναι. Στο ποδόσφαιρο, ναι. Στο ποδόσφαιρο, ναι. Τι λες τώρα. Στο ποδόσφαιρο, ναι. Εσείς όποιον σας δίκασε στην Ελλάδα, τον βγάλατε στημένο, άχρηστο κουμπάρι, οτιδήποτε άλλο. Άλλωστε. Και εδώ μου έχετε κάνει σημαία τον ένα Παραγουανό. Το συγκεκριμένο τον τύπο, ο οποίος θα δει τι θα γίνει με το συγκεκριμένο. Χι κι αυτό. Χι. Γιατί συγκεντρώνονται τα στοιχεία. Έτσι. Ένα-ένα έτσι. Ένα-ένα. Ακούσαμε στο 2020 ότι δεν θα έπρεπε να πάω στο δικαστήριο. Για άλλο πράγμα υποστέλεσαι. Σου είπα πώς μπορεί, μπορεί να σκέφτηκε η FIFA. Ναι, μη με λες τώρα, σου είπα εγώ και τα ακούσαμε το 2020. Ελληνικά μιλάμε. Η FIFA σκέφτηκε με τον τρόπο που της είπα να σκεφτεί. Το Παραγουανό. Αυτό, 1-0. Για να πολεμήσουν τον Άρη. Είναι γνωστό. Για να πολεμήσουν τον Άρη, είπα τον Παραγουανό. Επειδή φάγατε 4. Ναι, επειδή φάγατε 4. Και 2-6. Κουπούκι, άσχετα να τιμωρήσετε τον Άρη. Εδώ για να πολεμήσουν τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Ναι. Οι μεγάλες ομάδες ευνοήσανε τον Άγιαξ. Με σύστημα. Σωστό και αυτό. Με το Λίτη σου έφυγε. Σωστό και αυτό. Με το Θεοδωρίδη να του λέει ο Βαρινάκης. Επειδή είναι ο γιος του Θεοδωρίδη. Είπε, ευνοήστε τον Άγιαξ, θα αποκλείσουμε το μεγάλο πάω. Εντάξει, η διαιτησία δεν ήταν και τόσο καλή πάντως. Για τον Χρυσανθό, μια χαρά, 50-50. Άριστη. Είσαι άμπαλος. Η διαιτησία ήταν άριστη. Δεν ήταν, όχι. Είσαι άμπαλος, Χρυσανθό. Δεν ήταν. Βλέπεις άλλο άθλημα, Χρυσανθό. Βλέπεις άλλο άθλημα. Δεν είχε ο Άγιαξ. Βλέπεις άλλο άθλημα. Λοιπόν. Sorry. Άλλο, δεν πειράζει. Εντάξει, εδώ αυτά είναι. Αυτά είναι. Δεν σχολιάσει τίποτα. Όχι, όχι. Έτσι, πέστα, πέστα. Η Λαμία που αποδείχτηκε τελικά. Γιατί έβγαλε μια ανακοίνωση η ΕΠΟ και η δικιά σας, όπως λέτε και εσείς οι ίδιοι, ότι το ΒΑΡ λειτουργούσε κανονικά τον γκολ του Μάτος και βγήκε δελτίο τύπου από την ΚΕΔ ότι λειτουργήσε κανονικά και αποδεικνύεται τώρα με την έκθεση του κυρίου Κουκουλάκη, ότι, που είναι ο υπεύθυνος για το συγκεκριμένο ζήτημα, ότι δεν λειτουργήσε κανονικά. Μπορεί να μου πεις για ποιο λόγο η ΚΕΔ σε ένα λάθος που έγινε. Χάλασε το ΒΑΡ. Φυσιολογικό είναι, μπορεί να γίνει κάποια στιγμή. Έτυχε να είναι η φάση αυτή. Που εγώ λέω κιόλας δεν είναι offside. 100% δεν είναι offside. 100% δεν είναι. Η συγκεκριμένη φάση. 100% δεν είναι. Αλλά το λέω για να δεις ναι, τέλος, ναι. Στην ουσία του θέματος. Ναι, ναι. Πες ότι δεν είναι offside και είναι καθαρό το goal. Για ποιο λόγο ενώ δεν λειτουργούσε το VAR έσπευσε ψευδώς να βγει ανακοίνωση ότι λειτουργήσε το VAR. Να ερωτηθούν. Και να ερωτηθούν και να διωχθούν ποινικά εφόσον υπάρχει ευθύνη. Δεν το σχολιάζουν ούτε τα site που πρόσκειται στο ΠΑΟΚ, ούτε τα φύλλα προσκύματα. Δεν το σχολιάζουν. Θα μου λένε το 10ο γράψε. Λοιπόν, θα επανέλθουμε. Πάμε στο διάλειμμα γιατί έχουμε και το πρώτο καλεσμένο. Έχουμε και θέματα. Έχουμε, ναι. Έχουμε θέματα. Ναι. Εάν δεν κάνουμε κανένα καλεσμένο να μιλήσει, γιατί θα βλέπουμε εμεί. Πιο ωραία είναι. Λοιπόν. Θα πάμε στο διάλειμμα. Όλα ωραία είναι. Και σε 2 λεπτάκια επιστρέφουμε με την πρώτη μας συνέντευξη για σήμερα. Συνεχίζουμε. Πάμε για το δεύτερο ημίωρο. Τρόικα πάντα εδώ στους 107,4. Πάντα ακούτε Λίμπερο. Είναι η ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Και θα συνεχίσουμε με ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα το οποίο προέκυψε από χθες, Στέργιο. Νομίζω έχουμε και μηνύματα του κόσμου να το σχολιάσουμε. Για το βόλεϊ, έτσι, όπου προφανώς και φαίνεται ότι σε κάθε άθλημα υπάρχει μια ζήμωση για να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί η σεζόν, αν θα τελειώσει, αν θα συνεχιστεί, πώς θα τελειώσει, με τι βαθμολογικές ή άλλες
μορφές θα ολοκληρωθεί αυτή. Έχουμε τον αντιπρόεδρο. Θα τα πούμε αυτά, ναι. Του ΤΑΠ πάω Κώστα Παϊσιάδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά, όλα καλά. Είχαμε χθες αρκετά. Τι έγινε τελικά χθες στη Λίγκα? Γιατί διαβάζουμε πολλά. Πρωταθλητή στα χαρτιά, πρωταθλητή στο γήπεδο. Τι έγινε τελικά? Ναι, ήταν μια μαραθώνια τηλεδιάσκεψη. Ναι. Η οποία από πριν γνωρίζαμε ότι είχε σίγουρα αντιπαραθέσεις. Γιατί είχε ουσιαστικά εκφραστεί η πρόθεση του Ολυμπιακού. Αν δεν πάμε σε παιχνίδια, να στεφθεί ο πρωταθλητής από τη στιγμή που διακόπηκαν τα παιχνίδια για τη φετινή περίοδο. Ναι. Λοιπόν, υπήρχε η τριβή διαφόρων ψηφοφοριών. Έγιναν δύο κύκλοι με το ίδιο ερώτημα, δύο κύκλοι ψηφοφορίας. Και τελικά το αποτέλεσμα ήταν να περιμένουμε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου σε λίγες μέρες για το όπου θα καθορίζεται με ποιους υγειονομικούς κανόνες θα μπουν και υγειονομικά πρωτόκολλα θα ισχύσουν για να μπουν οι ομάδες στα κλειστά γυμναστήρια. Ναι. Και θα ξαναγίνει ένα συμβούλιο, τώρα σας λέω εγώ την κατάληξη. Ναι, χωρικά, ναι. Καλά κάνετε. Όπου εκεί πλέον θα γίνει ένα νέο συμβούλιο και η σύρωση η οποία ουσιαστικά έκρινε την ψηφοφορία, γιατί αν η σύρωση ως τελευταία που ψήφισε έλεγε ότι ψηφίζω διακοπή με πρωταθλητή Ολυμπιακό, θα τελείωνε το πρωτάθλημα χθες. Ναι. Με πρωταθλητή τον Ολυμπιακό και με διακοπή του πρωταθλήματος και πρωταθλητή τον Ολυμπιακό. Η Σύρος λοιπόν είπε ότι θέλουμε να δούμε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και ποιες πιθανότητες έχουμε για να παίξει το 1-4, οι τέσσερις πρώτες ομάδες δηλαδή. Και αν δούμε ότι δεν καταλήγουμε σε ψηφοφορία για να γίνει το 1-4, πάλι βάση ψηφοφορίας αυτό, τότε θα ψηφίσει και η Σύρος διακοπή με πρωταθλητή τον Ολυμπιακό. Άρα φαίνεται πως πάει προς τα εκεί, κύριε Παϊσιάδη, τελικά. Κοιτάξτε, εγώ είναι κάτι το οποίο είπα και όταν μίλησα για τελευταία φορά στο Συμβούλιο, είπα ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει κανένα σκοπό, κανένα στόχο, ούτε να κυνηγήσει σωματεία και να τους πει ψηφίστε ή αλλάξτε τις θέσεις τις. Ο ΠΑΟΚ είχε μια ξεκάθαρη θέση. Νομίζω ότι μαζί του ήταν και ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη θέση. Ναι. Και αυτό έχει εκφραστεί εδώ και αρκετό διάστημα με τις ανακοινώσεις που είχε κάνει και ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ, όπου αφορούσε όλα τα τμήματα του Ερασιτέχνη. Και ας μην ξεχάσουμε ότι ο ΠΑΟΚ είχε απεμπολίσει δύο σημαντικούς τίτλους ερασιτεχνικά τμήματα, με τους οποίους ήταν δεδομένο ότι θα τους κατακτήσει. Έτσι, σε αγωνιστικά τμήματα, ομαδικά σπορ. Το θέμα είναι ότι. Η οποία θέση ποια είναι, θυμίστε μας λίγο κύριε Παϊσιάδη, η οποία θέση ποια είναι? Ότι προέχει υγεία και τα λοιπά. Προέχει ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων, αθλητών, παραγόντων, διαιτητών. Όσοι εμπλέκονται τέλος πάντων σε μια αγωνιστική δραστηριότητα. Ναι. Και ότι γι' αυτό το λόγο θεωρεί λογικό ότι θα πρέπει να διακοπούν άμεσα όλες οι αθλητικές διοργανώσεις. Και να εξασφαλιστεί και μια ομαλότητα στη νέα περίοδο. Δηλαδή, αν σήμερα αποφασίσουμε, ή μάλλον όταν έρθει η στιγμή να αποφασίσουμε να μπούμε στα γήπεδα, καταλαβαίνετε ότι θα πάρουμε μια περίοδο περίπου ένα μήνα για προετοιμασία. Σίγουρα. Γιατί σύμφωνα με αυτά που λένε και οι προπονητές, θα χρειαστεί περίπου ένας μήνας. Ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά μια νέα κανονική προετοιμασία αγωνιστικής περίοδου. Θα πάμε σε ένα κύκλο παιχνιδιών περίπου 8 με 10, αν υποθέσουμε ότι μπορεί να πάνε τα play-off σε 5 παιχνίδια. Και από εκεί και πέρα πλέον θα πρέπει να ξαναδημιουργήσουμε roster, να ξανασταματήσουμε τα πρωταθλήματα και να ξαναπούμε σε προετοιμασίες για τη νέα σεζόν. Αυτό θα καταστρέψει ουσιαστικά, δηλαδή θα επιφέρει πρόβλημα στην υπάρχουσα σεζόν, όπου υπάρχει ενδεχόμενο, έτσι, όπου υπάρχει ενδεχόμενο σοβαρότατο να έχουμε διάφορα προβλήματα. Κανείς δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν νέα κρούσματα, δεν μπορεί να υπάρξει ένα ενδεχόμενο θύμα και δεν ξέρουν ποιος θα επιβαρυνθεί όλο αυτό το βάρος. Ποιος θα υπομισέψει την ευθύνη. Την ευθύνη. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, όταν μπαίνει σε μια τέτοια εποχή,
που όλα τα πρωταθλήματα της Ευρώπης έχουν διακόψει. Όταν μιλάμε για πρωταθλήματα της Ευρώπης, μιλάμε για πολύ μεγάλα πρωταθλήματα στο βόλεϊ. Ναι. Έτσι, Πολωνοί, Ιταλοί, Βέλγοι, Γάλλοι έχουν διακόψει τα πρωταθλήματά τους. Και όπου δεν έχει τελειώσει η regular season, όπου στις περισσότερες λίγες δεν έχει τελειώσει η regular, δεν έχει αναδειχθεί πρωταθλητής. Και η τελευταία πριν λίγες ακριβώς ώρες ήταν στην Τουρκία, όπου χθες η Τουρκία ανακοίνωσε ότι σταματάει τις δύο λίγες των γυναικών και των ανδρών χωρίς ανάδειξη πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός θέλει το πρωτάθλημα χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει, ούτε να έχει εξασφαλίσει τίποτα, έτσι δεν είναι, γιατί ούτε έχει 18 νίκες διαφορά, ούτε υπάρχουν και play-off, οι διαφορές είναι μικρές. Και όπως κατέδειξε αγωνιστικά η φετινή σεζόν, υπήρχε μια τέτοια αλληλουχία αποτελεσμάτων, δηλαδή ο Παναθηναϊκός κέρδισε και στο Λικάπ αλλά και στη regular τρεις φορές τον Ολυμπιακό. Σωστά. Η Σύρος κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει τη Σύρο μέσα έξω. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Ολυμπιακό στο... Έχασε το χρυσό την πρόκριση στο Λικάπ στο τελικό. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια τέτοια αλληλουχία αποτελεσμάτων που δείχνει ότι τουλάχιστον η τετράδα της κορυφής είναι πάρα πολύ κοντά αγωνιστικά. Άρα είναι ουσιαστικά λάθος να αναδειχθεί, γιατί αν λέγαμε ότι αγωνιστικά ήταν μια ομάδα που απήχε και σε βαθμολογία, αλλά και σε ποιότητα και σε αγωνιστική αξία πολλοί από τους υπόλοιπους, ενδεχομένως να συνεννούσαμε σε κάτι τέτοιο. Αλλά αυτή τη στιγμή αγωνιστικά είναι τόσο κοντά οι ομάδες όλες, που αυτό ουσιαστικά φαντάζει σαν παραλογισμός. Τώρα, ο Ολυμπιακός κατάφερε να έχει μαζί του κάποια σωματεία και ουσιαστικά με την θέση που κράτησε η Σύρος σκηνοβατούμε στο αν τελικά θα αναδείξει πρωταθλητή τον Ολυμπιακό στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο. Η Σύρος, κύριε Παϊσιάδη, ζήτησε και κάποια εξασφάλιση. Αυτός ήταν πρώτος να πάει στο Champions League. Αυτό τώρα τι ήταν, όρος ήταν, τι ήταν? Όχι. Αυτό θα σας πω. Αυτό ήταν... Αυτό το έβαλε η Ελπίδα Βελοκήπων. Ναι. Η οποία, εντάξει, και αυτό ήταν λίγο παράξενο το θέμα, είπε ότι θέλουμε να πάει ο πρωταθλητής, ο οποίος είναι ο πρωταθλητής, να πάει στο Champions League. Εντάξει, ο Ολυμπιακός στην αρχή δεν δεσμεύτηκε γι' αυτό. Μετά από μια διακοπή που κάναμε στο Διοικητικό Συμβούλιο, πιθανότατα ο πρόεδρος της Λίγκας, που είναι και πρόεδρος του Ολυμπιακού, μίλησε με την διοίκηση και στην επιστροφή στο τραπέζι είπε ότι ο Ολυμπιακός συνενεί στο να συμμετέχει στο Champions League αν αναδειχθεί πρωταθλητής με διακοπή πρωταθλήματος. Εκεί εγώ τους ρώτησα, ο ΠΑΟΚ δηλαδή ρώτησε, αν θα ήθελε να συμμετέχει στο Champions League χωρίς να αναδειχθεί πρωταθλητής. Γιατί και πάλι η θέση που θα είχε, σαν πρώτης βαθμολογίας... Του δίνει το δικαίωμα να παίξει. Τον στέλνει εκεί. Εκεί φυσικά ο Ολυμπιακός είπε ότι θα το δει. Εκεί φυσικά έγινε ένας ισχυρός αντίλογος για το θέμα του ότι πάει να εφαρπάξει την ψήφο της Ελπίδας με αυτόν τον τρόπο που κινείται. Ναι. Γίνανε διάφορα, τέλος πάντων, δημιουργήθηκαν εντυπώσεις. Καταλήξαμε σε αυτό που σας είπα εν κατακλείδη. Ότι δηλαδή θα πάμε τέλη Μαΐου να ξανασυζητήσετε μέχρι να βγει η ΠΝΠ. Ναι, μέχρι να βγει η ΠΝΠ όπου θα προβλέπει το τι πρέπει να γίνει, ναι, το τι κοστολογικά αυτό θα έχει... για τους υπόλοιπους. Εντάξει, είναι και λίγο παράδοξο φυσικά τώρα αυτό να αποφασίζουν οι έξι υπόλοιποι για το τι θα κάνουν οι τέσσερις πρώτοι, ναι, έχοντας φύγει οι έξι υπόλοιποι, δηλαδή έχοντας αποδεσμεύσει ξένους Έλληνες αθλητές, έχοντας σταματήσει τα έξοδα να τρέχουν για αυτούς, έχοντας μπει στην ασφάλεια του ότι δεν κινδυνεύει τίποτα από αυτούς, και ας βάλουμε τις τέσσερις να μπουν στην αρένα να μονομαχήσουν. Εγώ το βλέπω, δηλαδή εγώ θεωρώ ότι η ματιά του ΠΑΟΚ στα πράγματα και του Παναθηναϊκού είναι πιο αντικειμενική και πιο κοντά στην πραγματικότητα που ισχύει παγκοσμίως. Εσείς λέτε ότι εσείς παιδιά δεν παίζετε, αλλά αποφασίζετε για μας να παίξουμε, ας πούμε, κάπως έτσι. Ακριβώς, αυτό δεν συμβαίνει ουσιαστικά. Ναι. Δηλαδή όταν έρχεται ο 19ος, 8ος, 7ος, 6ος, 5ος και σου λέει ότι μπες να παίξεις. Αλλά εγώ κάθομαι. Αλλά εγώ δεν παίζω. Και δεν πληρώνω. Ουσιαστικά η προκήρυξη, η αρχική πρόκληση του πρωταθλήματος προέβλεπε ότι και αυτοί δεν συμμετέχουν είτε σε play out είτε σε κάποιους αγώνες κατάταξης. Ναι, έτσι. Ναι. Αλλά τώρα, δηλαδή, τα κάποια σωματεία κάθονται στην άκρη και λένε ότι εντάξει, εμείς σταματάμε, έχουμε βρει τον τρόπο να είμαστε εκτός από όλη αυτή τη διαδικασία. Ας βάλουμε τους τέσσερις πρώτους να
Σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν το κάνετε αυτό, εμείς ανακηρύσουμε πρωταθλητή τον Ολυμπιακό. Είμαστε, είμαστε εκεί. Κύριε Παϊσιάδη, θα δούμε, θεωρούν ναι, οι του Ολυμπιακού ένα προτάσμα το οποίο κέρδισαν στους αγωνιστικούς χώρους, αυτό θεωρούν, γιατί θυμόμαστε όλη την ανακοίνωση του Ρασιτέχνη που ορισμένοι τη χαρακτήρισαν και κωμική, ότι ο Ολυμπιακός δεν θέλει τίποτα στα χαρτιά. Αυτό το θεωρούν το πρωτάθλημα κερδισμένο, δικαίωμά τους. Από τη συμπεριφορά τους τι καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε, όταν σε μια ομίγυρη αντιμετωπίζεις τα λεγόμενα, τα παραγωγικά λεγόμενα, οι ανατροπές, αν τις δεις από λεπτό σε λεπτό, μπορεί να θεωρηθούν και αστείες. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι πραγματικά ο Ολυμπιακός ισχυρίζεται ότι το δικαιούται αυτό το πρωτάθλημα. Δηλαδή, δικαιούται ένα πρωτάθλημα όπου έχει απόσταση 2 βαθμών από τον δεύτερο, 3 βαθμών από τον τρίτο, όπου έχει χάσει, όπου έχει ήδη 4 ήττες, αν δεν κάνω λάθος, στη regular, ή 3, και μάλλον μαζί με τις ήττες που έχει κάνει στο League Cup, για να μην κάνω και λάθος, έχει και 2 στο League Cup, όπου δηλαδή φαίνεται, είναι καταφανές το ότι πλέον αγωνιστικά δεν προπορεύεται. Ότι αν είχαμε μπει σε μια κανονική ροή του πρωταθλήματος ή αν συνεχίζεται το πρωτάθλημα κανονικά, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Άρα γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι αυτή τη στιγμή μια τέτοια ανακήρυξη του Ολυμπιακού σε πρωταθλητή σίγουρα δεν είναι αυτό που απορρέει από τη δυναμικότητα της ομάδας που έχουν. Ναι. Βέβαια οι άλλες ομάδες, επειδή μιλήσαμε και με άλλες ομάδες, κύριε Παϊσιάδη, γιατί έχει δημιουργηθεί και ένα ζήτημα τώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Ηρακλής, η Ελπίδα κτλ. Ο ΠΑΟΚ, δηλαδή δημιουργείται ένα κλίμα το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο σωστό είναι. Λένε ότι ο αθλητισμός, τέλος πάντων, αφού λέμε για αθλητισμό, να παίξουμε. Ξέρω εγώ, να παίξετε, να παίξουν. Αυτό λέει, αρνείται ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Ούτε να τελειώσει το πρωτάθλημα, ούτε να παίξουν. Τι θέλουνε. Ο Ηρακλής και οποιοδήποτε άλλη ομάδα ισχυρίζονται ότι στην πρώτη ψηφοφορία που ήταν, αν θέλουμε να γίνει το 1-4 όπου εμείς θέλαμε τη διακοπή, ναι, εμείς βάλαμε τους λόγους που θέλαμε τη διακοπή. Για ποιους λόγους θέλουμε τη διακοπή, θέλουμε να το πρωτάθλημα. Και οι λόγοι είναι αυτοί που συζητήθηκαν προηγουμένως. Ναι. Είναι η ασφάλεια, είναι οι μετακινήσεις, ναι, που δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει έναν Βραζιλιάνο αθλητή, ο οποίος αυτή τη στιγμή από εκεί που είναι να ταξιδέψει, κλείνουν τα αεροδρόμια. Βαίνουν συνεχώς τα κρούσματα και είναι πολύ δύσκολο να ανοίξει. Η Βραζιλία έχει τώρα ένα τεράστιο πρόβλημα. Ναι, έχει τεράστιο πρόβλημα. Έτσι. Υπάρχουν δεκάδες προβλήματα. Αλλά πέραν όλων αυτών, εδώ έχει δηλωθεί ότι, δηλαδή, κάποια στιγμή στο Συμβούλιο κιόλας υπόθηκε αυτό, ναι, ως πραγματικότητα ότι μπορεί να συμβεί, ότι αν μια ομάδα ξεκινήσει, ας πούμε, το 1-4 και μια ομάδα ξαφνικά έχει 5 κρούσματα, θα αποσύρεται και θα συνεχίζουν οι υπόλοιποι 3. Και αν δηλαδή έχει. Αυτό. Δύσκολο αυτό, ναι. Δεν... Ναι, δηλαδή, ο ΠΑΟΚ όταν λέει ότι φυγομαχεί, δεν φυγομαχεί από μια δεδομένη κατάσταση όπου είναι εξασφαλισμένα τα πάντα, όπου τα πάντα μπορούν να τρέξουν σε φυσιολογικά επίπεδα και ο ΠΑΟΚ λέει ότι δεν συμμετέχω. Δεν το έχει κάνει ποτέ αυτό στην ιστορία του και δεν νομίζω να το κάνει ποτέ. Ο ΠΑΟΚ βλέπει τη λογική και βλέπει ότι η κίνδυνη από το να συμμετέχει είναι τεράστιοι, όχι μόνο ο ΠΑΟΚ αλλά και κάθε σωματείο. Ναι. Εδώ πέρα ακόμα και οι υγειονομικοί υπεύθυνοι στο πώς θα καταρτήσουν το πρωτόκολλο για τα αγωνίσματα που θα γίνονται τα ομαδικά σε κλειστούς χώρους, ναι, είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Μα πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Και δεν βλέπω να ανοίγουν κιόλας εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, το να λέει το κάθε σωματείο για τον ΠΑΟΚ ή για τον οποιοδήποτε σωματείο ο ΠΑΟΚ φυγομαχεί ή ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να συμμετέχει, δεν έχει αξία. Αξία έχει να μας πει, δηλαδή είναι όπως κάποιοι βγαίνουν στα ραδιόφωνα ή βγαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λένε ότι δεν υπάρχει κορονοϊός. Εντάξει τώρα, άμα θέλουμε να σπαστούμε αυτές τις απόψεις, δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε τώρα την τρέλα του καθενός. Όχι, απλά λένε ότι και δεν θέλετε να τελειώσει το πρωτάθλημα όπως είναι και δεν θέλετε να παίξετε. Όχι. Μα γιατί όλη η Ευρώπη που τελείωσε τα πρωταθλήματά της χωρίς ανάπτυξη πρωταθλητή, δηλαδή όλοι αυτοί είναι επιγόμακοι. Όλοι αυτοί δηλαδή απέχουν την πραγματικότητα. Ότι δηλαδή όλοι κινούνται σε θολά νερά και ο Ολυμπιακός έχει βρει την κολυβήθρα του Σιλοάμ και είναι αυτός που έχει βρει τον τρόπο ότι πρέπει να δειχθεί πρωταθλητής σε ένα πρωτάθλημα όπου ο δεύτερος είναι 2 βαθμούς πίσω του και όπου αυτή τη στιγμή η πρώτη τετράδα αγωνιστικά είναι αξιολογικά και διαπιστωμένα πάρα πολύ κοντά.
Δεν υπάρχει νομίζω λογική σε αυτό που ισχυρίζονται οι υπόλοιπες ομάδες. Δεν έχει λογική. Απ' την άλλη, βέβαια, έχει λογική ένα ερώτημα που μας στέλνει ένας φίλος και λέει: παιδιά, μήπως το κάνουμε όλο οπαδικό, γιατί αν ήταν, ας πούμε, μπροστά η Ελπίδα πρώτη, ο ΠΑΟΚ θα ψήφιζε. Αν ήταν ο Φίνικας πρώτος, θα τελείωνε η σεζόν. Με ανάδειξη πρωταθλητή, μήπως επειδή είναι Ολυμπιακός ή και, και ο Ολυμπιακός όταν είναι ο ΠΑΟΚ, αυτό λένε. Κοιτάξτε. Δηλαδή, μήπως το λέμε για να μην το πάρει ο Ολυμπιακός, αυτό εγώ επεξηγώ το μήνυμα. Εγώ θα σας πω το εξής. Εμείς θα απαντήσω στο μήνυμα που ναι, θέλω ναι. να πω το εξής. Ότι η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, αυτή εδώ που υπήρχε για διακοπή όλων των ομαδικών αθλημάτων, αριστεχνικών και επαγγελματικών, ναι. Είχε να κάνει με το ότι θέλουμε να διασφαλίσουμε το τι θα γίνει με τον κόσμο που θα συμμετέχει ενδεχομένως σε μια αθλητική δραστηριότητα. Τώρα, το ότι δεν θέλουμε να αναδείξουμε πρωταθλητή έγκυται και στο ότι φέτος υπάρχει μια τέτοια διαδικασία αγωνιστική στη Volley Link, όπου οι ομάδες όλες είναι κοντά, δεν έχει τελειώσει η regular season, που είναι πολύ βασικό και αυτό, έτσι. Στην Ελλάδα ακόμα δεν είναι ότι υπολείπονται τα play-off. Έχουμε δύο αγωνιστικές για να τελειώσει η regular season. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει με το αν ήταν η Ελπίδα ή η Σύρος ή ο Όφη ποιον θα ψηφίζαμε αν σταματούσε το πράγμα να βγει πρωταθλητής. Έχει να κάνει με το ότι αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη όπου δεν έχει τελειώσει η regular δεν είχε αναδειχθεί πρωταθλητής. Ναι. Εμείς πάλι θέλουμε να πρωτοτυπήσουμε και να αναδείξουμε πρωταθλητή χωρίς να έχει τελειώσει η regular season. Δηλαδή, σωστά δεν το καταλαβαίνω. Ναι, έχετε δίκιο στο επιχείρημά σας όσον αφορά βέβαια την έκφραση αυτού. Τώρα, νομίζω ότι προέχει αυτό που λέτε. Η ασφάλεια και η υγεία. Εφόσον εξασφαλιστεί όμως. Τώρα τα υπόλοιπα, τα πρακτικά, όντως είναι επίσης πολύ δύσκολο να γίνουν. Το θέμα είναι και πότε, Κωνσταντίνε. Να μαζευτούν οι ομάδες. Εξασφαλιστούν τον Ιούλιο, δεν θα παίζουν τον Αύγουστο τη φετινή σεζόν. Ναι. Το Σεπτέμβριο. Μα το θέμα είναι να μην καταστρέψει η φετινή σεζόν και την επόμενη. Βέβαια. Είναι και αυτό πολύ βασικό. Και ισχύει για όλα τα αθλήματα. Σωστά. Και εδώ θα σας πω και το εξής. Ότι υπάρχουν σήμερα αθλητές που ανήκουν στα σωματεία. Δηλαδή ο Καναδός που έχει ο ΠΑΟΚ, ο ξένος τέξης που έχει ο ΠΑΟΚ, ναι, ναι. έχει συμφωνήσει ήδη για την επόμενη χρονιά να αγωνίσει στην Πολωνία. Να πάει αλλού. Έτσι, δηλαδή έχει κλείσει το παιδί ένα συμβόλαιο πολύ μεγάλο, το οποίο είναι στην Πολωνία. Και το ίδιο έχει συμβεί από ό,τι γνωρίζω και με άλλους αθλητές από την πρώτη τετράδα. Δηλαδή θα συμβούν πολύ παράξενα πράγματα. Ναι, είναι και πρακτικό και το ζήτημα και νομικό, γιατί τα συμβόλαια τελειώνουν, οι συμφωνίες τελειώνουν, μετά σου λέει πρέπει να μου κάνεις καινούργιο συμβόλαιο με παίξω Ιούλιο. Αν έχει συμφωνήσει Κώστα με άλλη ομάδα, θα σου πει φιλιά. Αν έχει συμφωνήσει με άλλη ομάδα. Ήρθε και ένα μήνυμα από την FIVB ότι έδινε μία παράταση, γιατί η μοναδική λίγα που είναι ανοιχτή σε όλη την Ευρώπη είναι η ελληνική, που εκκρεμεί δηλαδή. Και την ώρα του Συμβουλίου ήρθε ένα μήνυμα από την Παγκόσμια Ομοσπονδία ότι μάλλον θα εξετάσει θετικά το να παρατείνει μέχρι τέλος Ιουλίου τα συμβόλαια, τα υπάρχοντα transfer ξένων αθλητών στην Ελλάδα. Ναι. Αλλά αυτό και πάλι δεν λέει κάτι. Ουσιαστικά θα έχουμε μια νομότυπη άδεια για τους ξένους αθλητές. Το θέμα δεν εξασφαλίζει το πώς θα μετακινηθούν, ούτε και το πώς, τι πρωτόκολλα θα ισχύσουν. Γιατί σας λέω το εξής. Αν ας πούμε τώρα εδώ γίνεται και ένας λόγος για τα τεστ. Ότι τα τεστ ας πούμε αλλού στοιχίζουν 70, αλλού στοιχίζουν 150, αλλού στοιχίζουν 250. Τα τεστ που είναι να γίνουν ας πούμε για τις ομάδες, τα οποία πρέπει να είναι 3 ή 4, δεν ξέρω πόσες φορές θα βάλει το πρωτόκολλο να επαναληφθούν για όλο τον κόσμο που θα βρίσκεται δίπλα σε μια ομάδα, από τον παράγοντα μέχρι το φροντιστή, είναι ένα αρκετά μεγάλο, ένα σεβαστό κοστολόγιο για το βόλεϊ. Δηλαδή, το βόλεϊ δεν είναι ούτε ποδόσφαιρο, ούτε είναι καμία, ούτε οι ομάδες ας πούμε έχουν μια οικονομική ευχέρεια των αδαπανών να πάσα στιγμή 4 και 5 χιλιάρικα. Θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία τα βρούμε μπροστά μας. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός θα ξεπερνάει μπροστά στο ότι θα πρέπει να πει πρωταθλητής. Δηλαδή, εκεί πιέζει ο Ολυμπιακός, ξέρει ότι η πίεση αυτή είναι η οικονομική πίεση που και σε περίπτωση να χρειαστεί να αγωνιστούμε θα είναι αρκετά μεγάλη για τις ομάδες. Και εκεί πιέζει και σου λέει, αναδείξτε πρωταθλητή και να διακοπεί το πρωτάθλημα. Ναι. Ωραία. Μάλιστα. Μακάρι να βρεθεί η καλύτερη λύση για το άθλημα και τώρα, ό,τι και να λέμε για καλύτερη λύση εν καιρό κορονοϊού. Δεν θα είναι καμία. Ναι. Δεν θα είναι καμία. Μακάρι να περάσει οριστικά όλη αυτή η δοκιμασία για όλο τον κόσμο, για όλο τον πλανήτη. Μακάρι να επανέλθουν το συντομότερο δυνατόν τα πράγματα ξανά στην πρώτερη κατάσταση.
Και μακάρι να μπούμε πλέον από του χρόνου σε πρωταθλήματα και σε ρυθμούς ζωής γενικότερα, που θα είναι αυτή που είχαμε μάθει και είχαμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πασιάδη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πασιάδη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, καλή δύναμη. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν. Τελικά θέλετε να παίξετε ή δεν θέλετε, Στέργιο? Πώς θα παίξουμε, Ζήκο? Σου λέει όλη η Ευρώπη κλείνει. Εμείς θα παίξουμε. Να παίξετε, γιατί? Πώς θα παίξουμε? Να παίξετε. Μάθαμε και το πρωτόκολλο τώρα στη ζωή μας. Με τι πρωτόκολλο, το με τι όρους. Πίνι πι. Σου έλεγα τώρα. Πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Πίνι πι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα για να μην καθυστερήσουμε. Πάμε, γιατί με έχουμε την επόμενη συνέντευξη. Επίσης πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Με ενδιαφέρον. Για τον Άρη. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ μας επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα στην εκπομπή Τρόικα. Θα πάμε σε μια ακόμα συνέντευξη. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Αρβανίτιδη, που μας πει ο Χρήστος και το θέμα και γενικότερα το τι συμβαίνει. Πάμε να καλησπέρισουμε τον πρόεδρο του Εραστέχνη Άρη, τον κύριο Λευτέρη Αρβανίτη. Έχουμε αρκετά θέματα. Έπεσε γραμμή λίγο, Χρήστος. Μαζί του. Θα τον έχουμε σε 10 δευτερόλεπτα. Ωραία, μόλις τον έχουμε. Γιατί πέρα από το ζήτημα, ας πούμε, που συνήθως τον καλούμε και έχει να κάνει με το μπάσκετ, πλέον και ως πρόεδρος του Εραστέχνη έχει πολλά ζητήματα να ασχοληθεί, αλλά είναι και το θέμα του ποδοσφαίρου πλέον, που έχει μπει στην ατζέντα, καθώς και ο Εραστέχνης Άρης έχει δραστηριοποιηθεί, έχει βγάλει ανακοίνωση, έχει τοποθετηθεί και δημόσια, έχει στείλει επιστολή κοινή με την ΠΑΕ Άρης στον κύριο Γεραπετρίτη. Γενικότερα κάνουν διάφορες κινήσεις και επαφές και οι άνθρωποι του Εραστέχνη Άρη και ο πρόεδρος ο κ. Αρβανίτης, οπότε έχει ιδιαίτερο τον έχουμε ενδιαφέρον να συνομιλήσουμε μαζί μας. Να τον καλησπέρισουμε. Τι κάνετε, κύριε Αρβανίτη, είστε καλά? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μια χαρά. Έλεγα στο πρόλογο ότι συνήθως σας απασχολούμε για μπάσκετ, αλλά τώρα και για τον μπάσκετ υπάρχει θέμα, αλλά νομίζω ότι στο επίκεντρο κυρίως του ενδιαφέροντος του κόσμου είναι όλο αυτό το σκηνικό που έχει δημιουργηθεί με την τιμωρία από την FIFA, με τον μπαν, αλλά και μια δίκαιη απέτηση του Άρη προς την πολιτεία να εφαρμόσει τους νόμους της. Δηλαδή είναι νομίζω μοναδικό αυτό που συμβαίνει με τον Άρη. Ο Άρης ζητάει για την ελληνική πολιτεία να εφαρμόσει αυτό που έχει ίδια ψηφίσει και έχει γίνει. Δεν ζητάει κάποια αλλαγή ή οτιδήποτε άλλο. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Όχι, έτσι ακριβώς είναι. Ο Άρης όντως βασίστηκε στο ελληνικό δίκαιο και έτσι προχώρησε. Εντάξει, δυστυχώς η FIFA, η UEFA, με κάποιες διαδικασίες, οι οποίες μπορώ να τις χαρακτηρίσω και λίγο ύποπτες, έφερε ένα θέμα το οποίο συνέβη πριν από 13 ή 12 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, και πιέζει μια νέα ΠΑΕ να πληρώσει χρέη μιας άλλης ΠΑΕ παλιότερης, η οποία τελεί αυτή τη στιγμή υπό εκαθάριση. Θεωρώ ότι ο Άρης έχει το δίκαιο με το μέρος του και προσπαθούμε όλοι μαζί να βρούμε μία λύση ώστε αυτό το θέμα να λήξει για να μπορέσει η ομάδα να ολοκληρώσει τον προγραμματισμό της, αυτό που έχει ξεκινήσει εδώ και κάποιες μέρες. Έχουν ξεκινήσει τα στελέχη της ομάδας για να κάνει η ομάδα, να ξεκινήσει μια διαδικασία που κάθε χρόνο γίνεται, ας πούμε. Απλά αυτή τη στιγμή φρενάρει από μία, θα έλεγα, εντελώς λανθασμένη απόφαση και κρίση της UEFA ή της FIFA. Της FIFA είναι, δεν είναι UEFA, η συγκεκριμένη περίπτωση, η Πειθαρχική Επιτροπή FIFA, της FIFA. Είχαμε χθες τον κύριο Ιωαννίδη, έναν έγκριτο νομικό που ζει και εργάζεται στο εξωτερικό, και είπε ότι δεν είναι δυνατόν να ζητάς από μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, τη σημερινή του Άρη, να πληρώσει τα χρέη της προηγούμενης. Μπορεί να το καταλάβει όταν πολλές φορές η FIFA λέει ότι είναι η μία ΠΑΕ συνέχεια της άλλης, αλλά λέει πώς γίνεται να ζητάς τα χρήματα από τη νέα ΠΑΕ όταν η προηγούμενη υφίσταται ακόμα. Δηλαδή στην Ελλάδα η παλιά ΠΑΕ, άρχισε για να καταλάβει και ο κόσμος, υφίσταται ακόμα, δεν έχει εκαθαριστεί. Και ενώ κάποιοι το θεωρούσαν ως μειονέκτημα αυτό είναι ένα πλεονέκτημα τη δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί υφίσταται, υπάρχει. Έχει περιουσία, έχει το ρίσιο, το ΙΚΑ. Φυσικά. Πώς γίνεται λοιπόν να ζητάς, εγώ το πήγα πολύ λαϊκά, χωρίς να έχει πεθάνει ο μπαμπάς, πώς γίνεται να ζητάς από το γιο να πληρώσει? Δηλαδή, είναι πραγματικά άξιο αναφορά αυτό. Αυτό θα έλεγα και εγώ τώρα.
το ότι ακόμα η παλιά εταιρεία και υφίσταται και τελεί προκαθάριση, το σωστό και από οποιαδήποτε νομική πλευρά και αν το δεις, ήταν να πάει εφόσον τους ενδιέφερε πραγματικά να λύσουν το πρόβλημα και όχι να δημιουργήσουν πρόβλημα στη νέα εταιρεία, να πάνε στην υποκαθάριση εταιρεία. Έχει περιουσιακό στοιχείο, έχει το ρίσιο. Ας πάνε από το ρίσιο να το να διεκδικήσουν, έτσι δεν είναι. Ας πάνε εκεί, γιατί δεν πάνε. Άρα ο στόχος στα φυσικά πρόσωπα, το λέει. Τους δίνει το δικαίωμα νόμος να πάνε και στα φυσικά πρόσωπα. Βεβαίως. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια ύποπτη κατάσταση, την οποία θα πρέπει ο Άρης να τη δει οργανωμένα και σωστά και να το επικοινωνήσει έτσι όπως πρέπει, ώστε να καταλάβει και ο κόσμος γιατί γίνεται όλο αυτό, έτσι. Είναι φως φανάρι αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Και πιστεύω επειδή ότι, όμως... Ναι. Πιστεύω ότι πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί πάνω σε αυτό το κομμάτι και είπα, ο ΑΣ όσο μπορεί να βοηθήσει και αυτός με το μέγεθός του, να λυθεί το πρόβλημα αυτό, γιατί είναι ένα τμήμα το οποίο πάει καλά και πρέπει να πάει ακόμα καλύτερα και μπορεί να πάει ακόμα καλύτερα αν δεν του βάζουν εμπόδια και τρικλοποδιές. Βέβαια, σε τέτοιες περιπτώσεις που υπάρχει FIFA στη μέση και τα λοιπά, είναι πολύ δύσκολο να βρεις το δίκιο σου. Έχω την αίσθηση ότι στην περίπτωση του Ντουρμισάη μπορεί να το βρει το δίκιο του μέσω του ΚΑΣ. Στην περίπτωση όμως του Σιστό και των υπολείπων, θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα καταφέρει να βρει το δίκαιο του, γιατί στο τέλος της ημέρας η FIFA μπορεί να συνεχίσει να ισχυρίζεται αυτό το οποίο ισχυρίζεται. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια ευκαιρία μέσω του μνημονίου κυβέρνησης FIFA. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να καταλάβουν άπαντες στην κυβέρνηση ότι δεν γίνεται να καθυστερήσουν άλλο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει πραγματικά να δώσουν μια λύση, όχι για να ευνοήσουν τον Άρη. Είναι ένα πρόβλημα συνολικό του ελληνικού ποδοσφαίρου, το οποίο τώρα όλοι μπορεί να γελάνε ή να βλέπουν τον Άρη τίποτα άλλο. Σε ένα μήνα, αν μείνει αυτό το θέμα και τον Άρη, θα ισχύει και για άλλες ομάδες. Για άλλες ομάδες. Ναι, γι' αυτό και εμείς ζητήσαμε και ο ΑΣ και η ΠΑΕ συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος είχε ασχοληθεί με το μνημόνιο με την FIFA, να του εξηγήσουμε το πρόβλημα και να δούμε πώς μπορεί ο άνθρωπος αυτός να μας βοηθήσει να το λύσουμε, ας πούμε. Αυτή ήταν η κίνηση που κάναμε. Ανταπόκριση και αναμένουμε υπάρχει μετά τη συνάντηση. Ναι, βέβαια. Ναι. Στις επόμενες μέρες θα γίνει η συνάντηση αυτή, είτε διαζώσεις είτε με τηλεδιάσκεψη, θα υπάρχει ανταπόκριση. Ναι, έχετε δηλαδή απάντηση. Αυτό δεν το ξέρω. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Αυτό είναι σημαντικό. Νομίζω δεν έχει ακουστεί μέχρι τώρα. Όχι, δεν έχει ακουστεί, αλλά σας το λέω εγώ, ναι. Για να είμαστε δίκαιοι και σωστοί, έτσι. Αμέσως ενδιαφέρθηκαν και είπαν, εντάξει παιδιά, εντός των ημερών θα το κάνουμε. Οπότε αναμένουμε το πότε θα γίνει. Υπάρχει και ανταπόκριση, ναι, και ενδιαφέρον. Απλά αυτό θα πρέπει, το ενδιαφέρον να πάει αυτό, στην ουσία να ολοκληρωθεί και να πάει στην ουσία και να γίνει πράξη. Εσείς το τελευταίο διάστημα έχετε κατέβει και ως δημοτικός σύμβουλος με τον κύριο Ταχιάο και τα λοιπά, δραστηριοποιήστε δηλαδή και στα κοινά. Έχετε κάποια ανταπόκριση ή σκέφτεστε και ως ερασιτέχνης Άρης, φαντάζομαι και σε συνεννόηση με την ΠΑΕ Άρης, να ενεργοποιήσετε γενικότερα και τους βουλευτές Θεσσαλονίκης? Ήδη διαβάζουμε ότι υπήρξε ενδιαφέρον από το Δήμο, από την Περιφέρεια. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι πολλές φορές όταν και τα μέσα πιέζουν μια κατάσταση, υπάρχει ένα ενδιαφέρον, βγαίνει προς τα έξω ένα ενδιαφέρον των πολιτικών όλων των πλευρών και όλων των κομμάτων. Εδώ όμως ζητάμε και την ουσία γρήγορα, άμεσα, έτσι, γιατί ο Άρης πρέπει άμεσα να λύσει το θέμα. Σωστό αυτό που λέτε, σωστό σχόλιο. Έτσι είναι. Καταρχήν να πω ότι μιλάμε καθημερινά με τον κύριο Καρυπίδη, ώστε να έχουμε συντονισμένες ενέργειες και οργανωμένα να πάει ο Άρης να διεκδικήσει το δίκιο του. Αυτό που σκεφτήκαμε είναι να δούμε πώς θα πάει η συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη και αναλόγως μετά εννοείται ότι θα πρέπει να συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή και οι βουλευτές της Α και Β Θεσσαλονίκης και ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος και να δείξουν στην πράξη τη στήριξή τους στο δίκαιο αίτημα του Άρη. Εντάξει, όχι να λέμε μόνο λόγια,
στηρίζουμε, θα το δούμε και στην πράξη. Αλλά αυτό θα γίνει συντονισμένα και σε συνεννόηση με την ΠΑΕ Άρης, να δούμε πώς θα πάει η συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη και μετά αμέσως θα κάνουμε τα επόμενα βήματα. Αυτό θα πρέπει να γίνει όσο δυνατόν γρηγορότερα βέβαια, για να είναι η εποχή που η ομάδα σχεδιάζεται από ό,τι ξέρω και πρέπει να υπάρχει λύση άμεση για να ξέρει πώς θα προχωρήσει το τμήμα. Να γίνουν γρήγορα τα κουβέντες που κάνατε, χρονοδιάγραμμα για το πότε περιμένουμε το μνημόνιο, νομίζω έχει γενικότερο ενδιαφέρον τώρα αυτό. Κυβέρνηση FIFA σας έχει μήπως τεθεί, καταλαβαίνετε τώρα πώς το λέω, ότι με την έννοια ότι για πότε περιμένετε να βγει αυτό το μνημόνιο, γιατί μπορεί ας πούμε ο Γεραπετρίτης να πει ναι θα σας βάλουμε. Αλλά άμα το βάλουν τον Οκτώβριο δεν έχει ουσία. Ναι, από αυτή την άποψη έχετε κάποια ενημέρωση για το πότε σχεδιάζετε? Όχι. Η αλήθεια είναι ότι δεν το γνωρίζω να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή, αλλά θα τεθεί το θέμα στη συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη. Μάλιστα. Το σημαντικό είναι ότι μας λέτε ότι υπήρξε ανταπόκριση και θα γίνει η συνάντηση είτε με τηλεδιάσκεψη, είτε με λόγω κορονοϊού φυσικά, είτε διαζώσεις. Εντάξει, το διαζώσεις αντιλαμβάνεστε ότι είναι λίγο καλύτερο πάντα. Αλλά σίγουρα, είναι αλλά που... επειδή μας πιέζει ο χρόνος και είναι η εποχή περίεργη, δεν μας πειράζει και η τηλεδιάσκεψη. Το ίδιο πράγμα είναι περίπου. Αλλά Να δούμε ότι είναι, και την κάνουμε πιο μετά σύντομο, ότι είναι πιο σύντομο άμεσο. Και μετά ναι, εννοείται ότι θα υπάρχει συνέχεια. Μάλιστα. Ωραία, ναι, ξαναλέω, θα μπουν στο παιχνίδι αυτό με πράξεις, ουσιαστικές πράξεις και η πολιτική της Θεσσαλονίκης. Από εκεί είχαμε κανένα ενδιαφέρον, δηλαδή κάποιος ενδιαφέρθηκε από μόνος του να πάρει ένα τηλέφωνο, να πει είτε εσάς, τον κύριο Καρυπή, δεν ξέρω. Να πει παιδιά τι γίνεται, χρειάζεται κάτι. Ενδιαφέρον είναι με την έννοια του να επικοινωνήσουν αυτοί μαζί μου δεν, ή με τον κύριο Καρυπίδη. Δεν ξέρω αν με τον κύριο Καρυπίδη μίλησε κάποιος. Μαζί μου όχι κανένας. Αλλά τα τηλεφωνήματα που έκανα εγώ ήταν όλοι πρόθυμοι να βοηθήσουν. Επομένως θα περιμένουν φαντάζομαι από εμάς τώρα την ανάλογη πρόσκληση. Πότε θα είναι αυτή. Αλλά καλύτερα να μιλήσουμε πρώτα με τον Υπουργό. Λίγο πρόξιμο το θέλουν. Το θέλουν λίγο σπρώσιμο. Εντάξει, πάντα. Ωραία. Κατανοητό για το ποδόσφαιρο. Έχετε όμως ζητήματα και στο μπάσκετ. Χθες υπήρξε η δημοσιοποίηση μιας επιστολής που εστάλει προς τον μεγαλομέτωχο, τον κύριο Κλειγέλμα, με την αίσθηση ότι γενικότερα όλο αυτό το θέμα με τον κορονοϊό και ότι η αίσθηση ότι το μπάσκετ τέλος για φέτος, οτιδήποτε μας έχει λίγο αποσυντονίσει. Από το γεγονός ότι ο Άρης πέρα από τα ζητήματα που προκύπτουν από κορονοϊούς και απώλειες εσόδων και όλα τα υπόλοιπα, είχε ήδη τα δικά τους θέματα, ζητήματα, προβλήματα, τα οποία παραμένουν με βασικότερο όλων. Έχει έναν μεγαλομέτωχο ο οποίος στην ουσία δεν ασκεί το ρόλο του μεγαλομέτωχου, δεν είναι δίπλα στην ομάδα. Δεν ορίζει ας πούμε διοίκηση, δεν επιλέγει το τι γίνεται στην ομάδα και στην επόμενη της μέρα, αλλά την ίδια στιγμή διατηρεί το δικαίωμα του μεγαλομετόχου και ό,τι συνεπάγεται από αυτό. Ναι, κοίταξε τώρα, το πρωτάθλημα για όλους έχει ολοκληρωθεί, έτσι, με όλο αυτό που συνέβη μετά τη διακοπή είναι, πιστεύω ότι από εβδομάδα θα πρέπει ο ΕΣΑΚΕ να το κλείσει και οριστικά και να τελειώσει αυτό το πρωτάθλημα το οποίο δεν ολοκληρώθηκε. Διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξαναρχίσει. Καταρχήν υπάρχει θέμα υγείας των αθλητών, των προπονητών και των όλων των παραγόντων που συμμετέχουν σε μια διαδικασία ενός αγώνα. Είναι ένα άθλημα το οποίο έχει συνεχή επαφή, οπότε δεν μπορείς να το προστατεύσεις κανέναν εκεί πέρα. Προέχει πρώτα απ' όλα η υγεία των ανθρώπων που απασχολούνται. Άρα δεν μπορείς να ξεκινήσεις όταν η επιστημονική κοινότητα σου λέει ότι υπάρχει θέμα. Επομένως, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το καθυστερούμε άλλο, πρέπει να κλείσει αυτό. Επίσης πρέπει να κλείσει και το ότι οι 14 ομάδες οι οποίες συμμετείχαν στο πρωτάθλημα θα παραμένουν όλες στην κατηγορία, διότι δεν ολοκληρώθηκε και είχε ακόμα πολλές αγωνιστικές να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα αυτό. Άρα το πιο δίκαιο και το πιο ηθικό και το τίμιο είναι να συνεχίσουν οι ίδιες ομάδες. Το τι θα γίνει με τις από κάτω θα το δούμε με την ΕΟΚ και είναι ένα άλλο ζήτημα. Το τμήμα τώρα όσον αφορά τον Άρη όντως είχε τα προβλήματά του. Η διοίκηση αυτή όταν κλήθηκε από τον μεγαλομέτωχο ο οποίος αποχώρησε να βοηθήσει το τμήμα έκανε ό,τι μπόρεσε. Προσπάθησε πάρα πολύ, έβαλε το τμήμα σε μια
εύρυθμη λειτουργία, πήγε καλά, έκανε κάποιες νίκες που έπρεπε να κάνει, γίνανε οι πληρωμές που μπορούσε η διοίκηση αυτή να κάνει βάζοντας χρήματα από την από δικά της, από την τσέπη των παραγόντων. Εξελίχθηκε η κατάσταση όπως εξελίχθηκε, σταματάει το πρωτάθλημα, πάει προς οριστική διακοπή, η ομάδα φαίνεται να μένει στην κατηγορία και θα έμενε και κανονικά αν συνεχιζόταν, διότι και το momentum είχαμε και παίζαμε καλά και είχαμε κάνει κάποιες νίκες, είχαμε φτάσει τον Πανιόνιο. Επομένως η προσπάθεια αυτή που η διοίκηση αυτοδικείου έκανε ολοκληρώνεται, έτσι, έχει τελειώσει. Από εκεί μετά, σαν ΑΣ, καλούμε τον μεγαλομέτωχο, ο οποίος έχει συμμετοχές, να ανέβει στη Θεσσαλονίκη. Από τις 18 Μαΐου που επιτρέπεται κιόλας να κάνει γιατί είναι στην Αθήνα, επιτρέπεται να ανέβει στη Θεσσαλονίκη, αν και αν ενδιαφέρεσαι, μπορείς και να ανέβεις και παρά την απαγόρευση, ας πούμε, αλλά τέλος πάντων, ας είμαστε λίγο τυπικοί και σε αυτό, ας έρθει να έρθει στη Θεσσαλονίκη να μας πει τι θα γίνει με την επόμενη μέρα, έτσι, τι θα γίνει με τα θέματα μεταφών. Εάν επιμένει και θέλει να κρατά την ομάδα δέσμια στις συμμετοχές του, ας έρθει να διορίσει μια νέα διοίκηση και ας ασχοληθεί αμέσως όμως, αμέσως πρέπει να γίνει γρήγορα αυτό, διότι ο χρόνος πιέζει, γιατί ο Άρης έχει και την απαγόρευση των μεταγραφών και να ξεκινήσει να διοικεί την ομάδα. Είναι πολύ απλό και πολύ τίμιο αυτό που του λέμε. Δεν μπορεί δηλαδή αυτή η διοίκηση πρωτοδικής του ΑΣ να ασχοληθεί άλλο πάνω μέσα σε αυτή τη διοικητική κατάσταση. Έτσι, δηλαδή ο μεγαλομέτωχος, μια διοίκηση πρωτοδικείου, να μην συμμετέχει πουθενά και πέντε άνθρωποι να τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να συμμαζέψουν τα ασημάζευτα. Είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο λέμε και ξεκάθαρο για την ομάδα, έτσι. Δηλαδή για να βοηθηθεί ο σύλλογος και να βοηθηθεί το τμήμα, να τρέξουν τα πράγματα. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι διοικήσεις με το που τελειώνει το πρωτάθλημα αμέσως αρχίζει η δουλειά τους για να σχεδιάσει τη νέα χρονιά. Ναι. Και μάλιστα μια νέα χρονιά δύσκολη. Που υπάρχει ερωτηματικό με το τηλεοπτικό, με τις χορηγίες, υπάρχει μπαν, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να λυθούν. Δεν μπορεί να στέκεται η ομάδα έτσι και όλο το καλοκαίρι και να φτάσουμε τον Αύγουστο να κινούνται τα διαδικασίες στον Άρη και να γίνει όπως πέρσι μια εβδομάδα πριν αρχίσουν οι υποχρεώσεις να έρχονται ακόμα παίκτες και να φτάσουμε στο σημείο που φτάσαμε να είμαστε τελευταίοι σε όλο το πρωτάθλημα και λίγο έξι αγωνιστικές πριν το τέλος να γίνουμε πρώτοι-τελευταίοι και να φτάσουμε τον Πανιόνιο. Αυτό σημαίνει διοίκηση. Προβλέπει και σχεδιάζει. Αυτό λέω εγώ. Και νομίζω ότι είναι και το σωστό και όλος ο κόσμος αυτό πιστεύει και αυτό συμφωνεί. Όχι, δεν είδα. Γι' αυτό και περιμένω. Ανταπόκριση καμία δεν υπήρξε. Ίσα-ίσα υπήρξε μια διαρροή από μέσω ενός συγκεκριμένου δημοσιογράφου και ενός συγκεκριμένου μέσου ότι να δω το σχέδιο, να δω το πλάνο και τα λοιπά. Εντάξει, σχέδιο και όλα αυτά ο ΑΣ Άρης το πλάνο του και τις ιδέες του θα τις πει στα μέλη του και εκείνα θα αποφασίσουν. Το μεγαλομέτωπο δεν έχουμε να δώσουμε κανένα σχέδιο. Δεν νομιμοποιείται να ζητάει κανένα σχέδιο. Υπήρξε και μια επιστολή του Εραστέχνη, δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή, έτσι. Για 9 μεσουγείου, πως είναι όντως έτσι τα πράγματα. Ναι, είναι η διαδικασία για να μπορέσει να μεταβιβαστούν οι μετοχές από τον κύριο Γουλιέλμο σε 9 φυσικά πρόσωπα και 10, δεν περιορίζει εκεί ο νόμος κάτι, ώστε να περάσουν οι μετοχές στον έλεγχο του ΑΣ Άρη για να δουν οι άνθρωποι του Ερασιτέχνη πώς θα προχωρήσουν την ομάδα και να βρεθεί αργότερα μια αξιόπιστη λύση και να πάνε εκεί οι μετοχές. Έτσι, πολύ απλά το λέμε. Εκεί υπάρχει όμως deadline, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, 25 Μαΐου και 26 του λέτε... Λέμε ότι... Ναι. Όχι, ναι. Είπαμε μέχρι 25 Μαΐου πρέπει να αρχίσει να μας πεις τι θα γίνει. Από τις 18 με τις 25. Ανέβα πάνω. Ο Άρης είναι εδώ, η έδρα του είναι εδώ, τα γραφεία είναι εδώ πέρα, δεν μπορεί να διοικείται από την Αθήνα. Έλα επάνω να τελειώσουμε το ζήτημα, να δούμε τι θα κάνουμε. Ναι, με βάση βέβαια την... Αμέσως... Με βάση την εμπειρία που έχουμε από πέρσι, που ήταν μάλιστα ο ίδιος ενεργά μεγαλομέτωχος και είχε τη δική του διοίκηση, είχε πέρασε ο Μάιος, πέρασε ο Ιούνιος, πέρασε ο Ιούλιος, πέρασε ο Αύγουστος, πέρασε ο Σεπτέμβριος και εκεί πέρα κάπου στο τέλος του, λίγο πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, μια εβδομάδα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, υπήρξε η άρση του Μπαν
και ανακοινώθηκαν 10 παίκτες και ήρθαν οι παίκτες όπως ήρθαν, οι μισοί στην πορεία φύγανε. Και έγινε μια κατάσταση δηλαδή της τελευταίας στιγμής. Με βάση την περσινή εμπειρία δεν είμαι τόσο αισιόδοξος ότι θα δραστηριοποιηθεί άμεσα. Δεν ξέρω. Εσείς προφανώς μιλάτε κιόλας μαζί του. Δεν μπορώ να αντιληφθώ το πώς σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος στα 2 χρόνια που είναι στον Άρη. Η περσινή εμπειρία, αυτό είναι ακριβώς έτσι όπως το είπατε, αυτό και επειδή ο ΑΣ είναι ένας πολύ μεγάλος και υπεύθυνος φορέας του Άρη, αυτό προσπαθεί να προλάβει. Να πιέσει μια κατάσταση ώστε να αρχίσει να λειτουργεί η ΚΑΕ Άρης είτε με τη διοίκηση που ο ΑΣ θα προτείνει, είτε με τη διοίκηση που ο μεγαλομέτωχος θα βάλει. Αλλά να τη βάλει και να ξεκινήσει. Και να δουλέψει και να φτιάξει τα πράγματα έτσι όπως πρέπει να τα φτιάξει, ώστε η ομάδα να μην φτάσει ποτέ ξανά σε αυτό το σημείο που είχε φτάσει πέρσι. Λειτουργώντας υπεύθυνα και πάντα για το συμφέρον της ομάδας και της ομάδας, γι' αυτό πιέζει με την κατάσταση να ξεκινήσει από τώρα να εργάζεται. Αν δεν το κάνει, θα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και πέρσι το είχα πει εγώ στον κύριο Ψηφίδη, ότι τα πράγματα θα γίνουν έτσι αν δεν ασχοληθείτε, ας πούμε. Και γίνανε έτσι όπως τα είπα. Μάλιστα. Άρα περιμένουμε μέχρι τις 25 Μαΐου. Δηλαδή, συγγνώμη λίγο, ο Χαριστέας με τον Νένι και τον Καρυπίδη που κάθονται από το πρωί μέχρι το βράδυ σε ένα βίντεο και τον Τερζή μαζί και βλέπουν και σχεδιάζουν παίκτες, είναι βλάκες. Και οι μπασκετικοί είναι οι έξυπνοι, οι οποίοι τελευταία στιγμή δεν γίνεται, παιδιά, αυτό το πράγμα. Αν ήταν, θα λειτουργούσαν όλες, θα πηγαίναν για διακοπές. Είπαμε, οι διοικήσεις, με το που την τελευταία γωνιστική του πρωταθλήματος αρχίζει η καθημερινή ενασχόλησή τους με το τμήμα και την ομάδα τους. Για να μπορούν να λειτουργήσουν. Και μάλιστα τώρα που είναι ακόμα πιο δύσκολα. Διότι η οικονομία βρίσκεται σε μια κατάσταση που δεν ξέρουμε πού θα μας οδηγήσει. Γι' αυτό πρέπει να έχεις πολλά σχέδια στο μυαλό σου. Να έχεις 2-3 εναλλακτικές λύσεις για το να δεις πού θα πάει. Πόσο μάλλον να τα αφήσεις όλο το καλοκαίρι και να φτάσεις τη τελευταία στιγμή. Τελείωσες. Άσε που διάβασα και ένα δημοσίευμα ότι επίκειται επιτροπή του ΕΣΑΚΕ μέσα στον Ιούνιο, ναι, να κοιτάξει ποιες ομάδες συμμετέχουν. Πρέπει να γίνει δουλειά, παιδιά. Δεν γίνεται να είναι η ομάδα παρατημένη. Και δεν γίνεται να τρέχει ο ΑΣ ένα τμήμα χωρίς να ξέρει το τι θα γίνει και να είναι η κατάσταση έτσι όπως είναι με τις μετοχές. Το καταλαβαίνετε κι εσείς και το καταλαβαίνει και όλος ο κόσμος. Όχι, ειδικά για τον Άρη που έχει όλα αυτά τα ζητήματα και τα προβλήματα, εγώ λέω ότι αργήσατε κιόλας. Τι να πω δηλαδή, εντάξει. Όταν έχεις τόσα πολλά προβλήματα να διαχειριστείς, θεωρώ αδιανόητο να υπάρχει καθυστέρηση. Ξέρεις, αυτό το δίμηνο που έχει σταματήσει το μπάσκετ, εγώ το βλέπω και ως μια ευκαιρία να, όπως λέτε, να προετοιμαστείς. Να κάνεις 5 επαφές. Ήταν μια ευκαιρία να προετοιμαστείς. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Αλλά θα μου πεις πώς να κάνεις τις επαφές όταν δεν ξέρεις άμα στις 25 Μαΐου θα είσαι διοίκηση. Δηλαδή μπορεί να πάρει κάποια απόφαση τώρα αυτή η διοίκηση όταν βλέπει μπροστά της ότι ο μεγαλομέτωχος δεν ασχολείται. Δεν μπορώ να αντιληφθώ τι κάνει ο κ. Βιέλμος. Η διοίκηση αυτή είναι μια σοβαρή διοίκηση η οποία βγήκε μέσα από μια διαδικασία απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣ Άρη Θεσσαλονίκης. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν ξεκάθαρη. Βγαίνουμε μπροστά, σώζουμε την ομάδα και τελειώσαμε. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο πέρα από αυτό που αποφάσισε το Συμβούλιο, το οποίο είναι 15 μελές, σοβαρό Συμβούλιο με πολύ σοβαρούς ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν όλη μέρα για τον Άρη. Πρέπει κάποια στιγμή στον Άρη να καταλάβουν ότι να νιώσουν και οι παράγοντες ότι ο Άρης δεν είναι καφενείο. Είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και έτσι πρέπει να τη βλέπουμε και έτσι πρέπει οι παράγοντες να την αντιμετωπίζουν. Εγώ βλέπω μια κατάσταση η οποία πάει πάλι το καλοκαίρι να είναι χύμα. Δεν γίνεται. Δεν θα σταματήσει από το τέλος. Έλα εδώ να αναλάβεις ευθύνες σου. Θέλεις να βγεις να συνεχίσεις να διοικείς. Φέρε ανθρώπους, διοίκησε και προχώρα και εμείς θα είμαστε δίπλα σου και θα βλέπουμε τι κάνεις. Δεν θέλεις. Άσε την ομάδα να προχωρήσει έτσι όπως ο ΑΣ πιστεύει ότι μπορεί να την προχωρήσει. Είναι πολύ απλό το ερώτημα. Δεν υπάρχει άλλο. Έτσι. Είναι κατανοητό και νομίζω ότι και ο κόσμος το αντιλαμβάνεται. Πείτε μας και δύο λόγια τον ερασιτέχνη. 100% το αντιλαμβάνεται ότι... γιατί αυτό... Ναι. Ναι. 100% το αντιλαμβάνεται ο κόσμος γιατί τα μηνύματα που παίρνω είναι αυτό που σας λέω. Ότι παιδιά, εντάξει, κανονίστε τι θα κάνετε από εδώ και πέρα γρήγορα. Τελειώστε το θέμα γρήγορα. Γιατί ο κόσμος δεν θέλει να ξαναπεράσει πάλι την ίδια χρονιά. Γιατί τα τελευταία 2 χρόνια, 3 χρόνια συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εντάξει, και ο κόσμος καταλαβαίνει το...
ξέρει πώς λειτουργούν οι ομάδες. Δεν είναι άσχετο. Και οι παίχτες και οι προπονητές, ειδικά με αυτή την κατάσταση, περιμένουν και αυτοί. Δεν θα περιμένουν τον Άρη μέχρι τον Οκτώβριο. Είτε τα παιδιά που είναι τώρα, είτε τα παιδιά που είναι ελεύθερα και μπορούσε να συζητήσει, είτε για να δεις Αμερικανούς, είτε για να δεις τον προπονητή, είτε για να δεις οτιδήποτε. Ο Άρης έχει και ένα θέμα εδώ, γιατί από ένα περιορισμένο αριθμό αθλητών μπορεί να επιλέξει λόγω της απαγόρευσης μεταγραφών, έτσι. Επομένως, εγώ πιστεύω, αν ήμουν ο μεγαλομέτωχος της ομάδας, θα προσπαθούσα όσο πιο γρήγορα να κλείσω το ρόστερ μου, ώστε να μπορώ να επιλέξω τους παίχτες που θέλω. Γιατί μπορεί όντως να υπάρχουν ελεύθεροι παίχτες τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο, αλλά μπορεί να μην μπορεί να τους πάρεις, διότι δεν έχεις το δικαίωμα να τους πάρεις. Άρα, πώς θα φτιάξεις ρόστερ. Και η ομάδα αυτή τη στιγμή, σαν συμβόλαια, έχει Σιδεροηλία, Βουλγαρόπουλο, Βλάσιο και Σλαφτσάκη, δηλαδή τρεις μικρούς και τον Διαμαντή. Επομένως πρέπει από την αρχή να φτιαχτεί. Γι' αυτό σας λέω ότι θέλει άμεσες, γρήγορες αποφάσεις και χρόνο μπροστά σου για να δεις τι θα κάνεις. Αυτά όσο αφορά τον μπάσκετ. Όσο αφορά τον άλλο. Για τον ερασιτέχνη θα σας πω, εκεί μαθαίνω ότι όντως έχετε μπει σε ένα προγραμματισμό, γιατί από ό,τι ξέρω κάνετε διάφορες συναντήσεις με τους εφόρους των τμήματων εδώ και κανιά εβδομάδα, δεκαήμερο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 10 μέρες έχει που... Εντάξει, καταρχήν να πούμε ότι ο σύλλογος είναι σε αναστολή. Πηγαίνουμε στα γραφεία εγώ, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμείας, και κάνουμε συναντήσεις με τον έφορο του κάθε τμήματος για να αρχίσει σιγά σιγά ο σύλλογος να ξαναζωντανέψει. Περισσότερο ρωτάμε για την υγεία των παιδιών και των αθλητών και των οικογενειών τους, μήπως είχαν κάποιο πρόβλημα στην οικογένειά τους κτλ. Να είμαστε κοντά στους αθλητές μας, μήπως χρειάζονται κάτι. Για τα ατομικά αθλήματα έχει δοθεί μια οδηγία από το Υπουργείο, μπορούν να κάνουν κάποιες ατομικές προπονήσεις σε ανοιχτό χώρο έως 6 άτομα και με αποστάσεις. Κάποια τμήματα σιγά σιγά θα το ξεκινήσουν αυτό. Και για τα ομαδικά περιμένουμε τις οδηγίες από το Υπουργείο, το Υπουργείο Αθλητισμού και το Υπουργείο Υγείας. Οπότε είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα, θα να ξαναζωντανέψει. Και επίσης και ζητάμε και έναν σχεδιασμό σε δύο περίπου λύσεις, παίρνοντας το πιο αρνητικό σενάριο της οικονομικής κρίσης κτλ. Για να ξέρουμε πού θα πάμε τη νέα χρονιά τα τμήματά μας, από πού θα αντλούμε έσοδα και τέτοια. Εντάξει, η κρίση του κορονοϊού χτύπησε πάρα πολύ τον ΑΣ, διότι γνωρίζετε πολύ καλό ότι εμείς βασιζόμασταν στα έσοδα από την κάρτα φιλάθλου, από το ποδόσφαιρο. Υπήρχαν μπροστά στο παιχνίδια με κόσμο, όπως ο ημιτελικός κυπέλου ή τα play-off που ήταν μεγάλα παιχνίδια, δεν ίσχυαν τα διαρκείας και αναμέναν εκεί μεγάλα έσοδα, τα οποία δεν τα έχουμε αυτή τη στιγμή. Έχουν κλείσει και τα ποσοστά. Τα κηλικία και τα ποσοστά και όλα αυτά. Ναι, και από αυτό, γενικά από αυτά τα έσοδα που ήταν να έχουμε. Τα κηλικία έχουν κλείσει και αυτοί που ενοικιάζαν εκεί πέρα, οι άνθρωποι που πήγαν στη ρύθμιση στο 60%. Η πισίνα κλειστή, το γυμναστήριο κλειστό. Καταλαβαίνετε ότι η ζημία που έχει υποστεί ο ΑΣ είναι πολύ μεγάλη. Αλλά δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα είμαστε σε μια, θα έλεγα, καλή κατάσταση. Να δούμε πώς θα σχεδιάσουμε τη νέα χρονιά. Αυτό είναι πρόβληψη που ενίσχυσης μας προβληματίζει υπάρχει, και μας πάρα πολύ. Πρόβληψη ενίσχυσης υπάρχει των ερασιτεχνικών συλλόγων, όχι μόνο του Άρη βέβαια. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε ένα γενικότερο πλάνο. Έχω διαβάσει τη δήλωση του κ. Αυγενάκη για ενίσχυση των ερασιτεχνικών σωματείων. Εμείς ετοιμάζουμε μια επιστολή προς τον Υπουργό να πούμε την άποψή μας. Εννοείται ότι θα πρέπει τα ερασιτεχνικά σωματεία να ενισχυθούν από την πολιτεία, διότι ήταν τα πρώτα που με απόφαση της πολιτείας κλείσαν. Έτσι. Η λειτουργία μας έχει σταματήσει, ήταν τα πρώτα κάθε τα οποία κλείσανε. Η άποψή μας είναι, χρειάζεται ενίσχυση η ερασιτεχνική σύλλογη, γιατί η κρίση είναι πολύ μεγάλη και η ζημία που έχουν υποστεί η οικονομική είναι πάρα πολύ μεγάλη, και η ενίσχυση αυτή να είναι ανάλογα με το μέγεθός τους, τα τμήματα τα οποία έχουν, τους αθλητές τους οποίους έχουν, γιατί δεν μπορεί ο Άρης να πάρει, ξέρω εγώ, 1 ευρώ και να πάρει και ο διπλανός σύλλογος που έχει ένα τμήμα 1 ευρώ. Πρέπει δηλαδή να είμαστε ανάλογα με το μέγεθός του κτλ. Πιστεύω ο Υπουργός να το βάλει και να το θέσει στον Πρωθυπουργό ώστε να εξασφαλιστεί ένα κονδύλιο και να ενισχυθούν οι ερασιτεχνικοί σύλλογοι, γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα οικονομικής βιωσιμότητας αυτή τη στιγμή για τους συλλόγους. Αν σκεφτείς ότι η νέα χρονιά θα μπορεί να γίνει να γίνουν τα παιχνίδια χωρίς κόσμο, από πού θα έχει έσοδο ο ερασιτέχνης? Από πουθενά δεν μπορεί να έχει. Πρέπει δηλαδή να κάνει άλλα δεν πράγματα. Έχετε και μπορικές, δεν έχετε και εμπορικές δραστηριότητες ο ερασιτέχνης.
Δηλαδή θεωρητικά η ΠΑΕ ή η ΚΑΕ μπορεί να πουλήσει και μπλούζες, πλέον ο λόγος. Ο ερασιτέχνης. Αυτό τώρα, αυτό εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες, κάτι εμπορικό όσον αφορά αυτό που είπατε. Θα μπορούσαμε να πουλάμε κάποια πράγματα του ερασιτέχνη. Αλλά εντάξει, και από εκεί τα έσοδα πόσα να είναι. Είναι τόσο μεγάλες οι ανάγκες. Να. Θα κάνουμε πάντως δράσεις οι οποίες θα βοηθήσουν. Και θα καλέσουμε και, και τα μέλη μας και τον κόσμο να μας βοηθήσει. Και θα το κάνει γιατί είναι ζεστός και είναι πάντα δίπλα μας όταν βλέπει ότι γίνεται κάτι σωστό και σοβαρό. Πριν σας ευχαριστήσω, μια που είπατε για μέλη. Νομίζω ότι ένα μπόνους αξίζει και πρέπει ο κόσμος να το ξέρει. Ένα τεράστιο θέμα για όλους τους ερασιτεχνικούς συλλόγους ή γενικότερα για όλους τους συλλόγους είναι το πώς θα καταφέρνει να συγκεντρώνει και να εγγράφει τα μέλη του και να τα έχει δίπλα. Νομίζω εκεί ότι ο φίλος μου ο Χρήστος Βλάχος έχει κάνει κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ ξανά. Δηλαδή όλες αυτές οι εγγραφές και η συλλογή των συνδρομών όλων όσων είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ερασιτέχνη Άρη και συνεχώς να γράφει και νέα μέλη και μες τον κορονοϊό και πριν τον κορονοϊό και μετά τον κορονοϊό, νομίζω δεν έχει ξαναγίνει. Και το λέω, δεν το λέω επειδή το ξέρω τον Χρήστο ή οτιδήποτε άλλο, είναι μια πραγματικότητα και είναι ένα έσοδο το οποίο ο ερασιτέχνης Άρης τα τελευταία 20, 30, 40 χρόνια έλεγε πώς θα γίνει να πάρω τις συνδρομές, να πάρω τα χρήματα αυτά για να βοηθηθώ για τα τμήματά μου κτλ. Και το έχει πετύχει και είναι μια κίνηση που έκανα τόσο διοίκηση που για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντική. Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Ναι, ναι, πραγματικά ο Χρήστος ο Βλάχος κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και θα συνεχίσει να την κάνει και του έχω πει ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει να γίνεται εσάι στον ερασιτέχνη, είτε είμαστε εμείς διοίκηση είτε δεν είμαστε. Είναι ένα στέλεχο σημαντικό το οποίο έχει κινητοποιήσει το λαό του Άρη, ο οποίος δείχνει εμπιστοσύνη στην προσπάθειά μας και στη διοίκησή μας και είναι πάρα πολύ σημαντικό και τιμητικό αυτό και μας δίνει και κουράγιο για να συνεχίσουμε και θα είμαστε ακόμα πιο δραστηριοποιημένοι πάνω σε αυτό το κομμάτι της εγγραφής νέων μελών και οικονομικά τακτοποιημένων και συνειδητά δίπλα στην ομάδα, δίπλα στο σύλλογο. Αυτό βοηθάει και οικονομικά, βοηθάει και ηθικά, βοηθάει και αγωνιστικά όλο τον ερασιτέχνη. Και εννοείται ότι όσο πιο μεγάλο είναι το ποσό των μελών των οποίων γράφεις, τόσο πιο δυνατός γίνεσαι και όταν διεκδικείς πράγματα, είτε όσο αφορά τις χορηγίες, είτε όσο αφορά άλλα ζητήματα που θα βοηθήσουν το σύλλογο, όσο πιο μεγάλη βάση έχεις, τόσο πιο δυνατός είσαι σε όλα τα επίπεδα. Και πρέπει να είναι ο ΑΣΥΓΜΑΡΙΣ δυνατός, γιατί ο σύλλογος τον έχει ανάγκη και χρειάζεται έναν δυνατό ερασιτέχνη για πολλούς λόγους. Υπάρχει ερώτηση ακροατή με αυτή, θα σας αποχαιρετήσουμε. Γίνεται με το Παλέ. Κάποιες συζητήσεις κάνατε με την κυβέρνηση, ναι, η προηγούμενη ναι. στο ερασιτέχνη και κάνει με την κυβέρνηση. Ναι. Έχουμε κάποια ναι. ουσιαστική εξέλιξη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ουσιαστική εξέλιξη το τελευταίο δίμηνο δεν έχουμε λόγω του κορονοϊού και της αναστολής των πάντων στη χώρα. Είχαμε πει ότι καταρχήν ήταν θετική και το Υπουργείο και η Γενική Γραμματεία για την παραχώρηση του γηπέδου στον ΑΣΥΓΜΑ Άρη. Είχαμε μείνει στο να τους καταθέσουμε ένα business plan για τα 49 χρόνια που ζητήσαμε το χώρο. Το έχουμε σχεδόν ετοιμάσει και με το που θα ανοίξουν τα γραφεία των ΕΑΚ και ο πρόεδρος θα πάει στη θέση του και όλα αυτά, θα τους το καταθέσουμε ώστε να το προωθήσουν αρμοδίως και να πιέσουν μετά να το ολοκληρώσει ο Υπουργός. Δηλαδή μείναμε λίγο πίσω πάλι λόγω του κορονοϊού. Θα είχε προχωρήσει από το δίμηνο πιστεύω πολύ το ζήτημα. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο το παλεύουμε και το πιέζουμε όσο μπορούμε, ας πούμε. Δεν το αφήνουμε. Να το δρομολογήσετε, να έρθει μετά ο κύριος Γουλιέλμος να το πάρει το γήπεδο. Αυτό είναι. Το γήπεδο θα το πάρει ο ΑΣΥΓΜΑ και θα το αξιοποιήσει υπέρ όλων των τμήματων του και φυσικά και υπέρ της ΚΑΙΑΡΙΣ. Αλλά το γήπεδο θα το πάρει ο ΑΣΥΓΜΑ, θα το αξιοποιήσει αναλόγως. Για να βοηθηθούν όλα τα τμήματα. Και η ΚΑΕ Άρης πρώτα απ' όλα. Με ρωτάνε και για το πάρκο Χαριλάου. Ο ΑΣΥΓΜΑ δεν είναι ο ΑΣΥΓΜΑ.
Ο αλφασίμα δεν είναι ο αλφασίμα που ξέρανε. Είναι ένας άλλος αλφασίμα τώρα, ο οποίος διεκδικεί πράγματα, δεν είναι φτωχός συγγενής, και εφόσον διεκδικεί και πετυχαίνει, θα πρέπει να έχει και αυτός τα ωφέλη που πρέπει. Και θα πρέπει αυτό όλα τα τμήματα και όλοι, οι παράγοντες να το καταλαβαίνουν και να το στηρίζουν. Και όχι να το βάζουν τρικλοποδιές. Ο Ραστέγνης έχει αλλάξει. Είδατε τι πρόταση κατεβάσαμε για το ραστινικό μπάσκετ. Καμία άλλη ομάδα δεν είναι ο Ραστέγνης που ξέρανε. Mm-hmm. Είναι κανονικός Ραστέγνης. Κανονικός Άρης. Τελευταία ερώτηση να στείλει, γιατί θέλουν οι ακροατές. Με Χαριλάου, πίσω από το γήπεδο, το πάρκο στη Χαριλάου, τι γίνεται με το Δήμο. Είχαμε ρωτήσει και τον Δήμαρχο, τον κύριο Ζέρβα που τον φιλοξενήσαμε, και τον κύριο Λεκάκη που επίσης τον φιλοξενήσαμε. Mm-hmm. Υπάρχει εκεί δραστηριότητα. Ο Δήμαρχος βέβαια είπε κάτι που εγώ συμφωνώ μαζί του, να μας καταθέσει ο Άρης ένα συγκεκριμένο πλάνο για το τι ακριβώς θέλει. Ναι. Και ζητάει, γιατί η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου, φαντάζομαι τα γνωρίζετε αυτά και από την άλλη της ιδιότητα, ο αντιδήμαρχος τότε εκεί έλεγε είναι χώρος πρασίνου. Μόνο για τον Άρη ισχύουν αυτά φυσικά. Τώρα βέβαια εγώ ψάχνω να βρω, επειδή εγώ Χαριλιώτης είμαι και εκεί μεγάλωσα, ψάχνω να δω που είναι το πράσινο εκεί πέρα πίσω με τα τσιμέντα έχουν κάνει και κάτι πολύ ωραία γκράφιτι οι ιερολοχίτες εκεί, πάνω στο τσιμέντο κτλ. Πραγματικά ψάχνω να δω που είναι το πράσινο σε εκείνο το σημείο, γιατί υπάρχει ένα γκαζόν που είναι μικρότερο από ό,τι είναι στην αυλή μου εδώ πέρα. Αλλά τέλος πάντων, την ουσία θέλουμε. Η γνώμη του ΑΣ, καταρχήν θα πρέπει να γίνει μια συνολική μελέτη για όλο το γήπεδο. Είναι η δική μου γνώμη για όλο το γήπεδο και να περιλαμβάνει και εκείνο το πάρκο, να το πω πλατεία, εκείνο το πάρκο, να γίνει μια ανάπλαση από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Και αυτή η ανάπλαση θα βοηθήσει και την περιοχή και τους κατοίκους, αλλά θα ενταχθεί και μέσα στο project του γηπέδου. Αυτή πιστεύω ότι πρέπει να είναι η πρόταση του Ερασιτέχνη Άρη για εκείνο το... Αλλά χρειάζεται μια συνολική μελέτη για το γήπεδο και ανάπλαση εκείνης της περιοχής. Το ότι ο προηγούμενος αντίπαλος δεν ξέρω και ποιος ήταν και ότι έλεγε ότι είναι χρόνος χώρος πρασίνου κτλ. Κύριος Παπάς έλεγε, καλά, δεν γίνεται, είναι χώρος πρασίνου. Ναι. Καλά, εντάξει, τώρα ο κύριος Παπάς ευτυχώς έχει φύγει από εκεί που είναι και εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Εκεί θέλει μια συνεννόηση με την ΠΑΕ, με τον κύριο Καρυφίδη. Να το δούμε λίγο το γήπεδο, είναι ένα περιοσιακό στοιχείο τεράστιο, μεγάλης αξίας, που πρέπει ο ΑΣ μας, η συνεργασία με την ΠΑΕ, να το αξιοποιήσουμε ώστε να αντλούμε έσοδα από εκεί και ο ΑΣ και η ΠΑΕ. Και φυσικά επαναλαμβάνω να γίνει ανάπλαση του πάρκου εκεί που θα ενταχθεί μέσα στο συνολικό σχέδιο που θα κάνουμε. Θέλει μια μελέτη. Θέλει εκεί πολλή δουλειά και θέλει και προσπάθεια και χρήματα. Πρέπει να το δούμε με τον κύριο Καρυπίδη μαζί. Ας ξεπεράσει τώρα αυτό, ας ξεπεραστεί αυτός ο σκόπελος της απαγόρευσης μεταγραφών και μετά να καθίσουμε με τον πρόεδρο της ΠΑΕ να το δούμε. Ωραία. Μένει να δούμε να μας ενημερώσετε επίσημα πότε θα γίνει αυτή η συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη, είτε διαζώσεις είτε με τηλεδιάσκεψη, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι που καίει. Mm-hmm. Και αναμένουμε και τον κύριο Γουλιέλμο να δούμε πότε θα ευαισθητοποιηθεί, να δει τι γίνεται με την ομάδα του. Γιατί στα χαρτιά είναι ομάδα του. Μπορεί να είναι ο Άρης όλων μας, αλλά όσον αφορά την ΚΑΕ, είναι η ομάδα του. Είναι ο μεγαλομέτωπος αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ναι, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αρβανίτη. Θα ενημερώνεστε για όλα μέσω των γραφείων τύπου της ΠΑΕ, της ΚΑΕ και του ΑΣ, τα οποία πιστεύω ότι λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Να είστε καλά. Έγινε. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Για χαρά. Αυτά λοιπόν. Νομίζω ότι το περάσαμε κάθε προσδοκία. Ο Κώστας γιατί δεν έκανε καμία ερώτηση. 7 ερωτήσεις για τον μπάσκετ έκανα, Κώστα. Αφού καλύφθηκα, τι να ρωτήσω. Ό,τι ήθελα, να ρωτήσω το. Και εγώ καλύφθηκα. Περίμενε. Υπερκαλύφθηκα. Άκου λίγο, έχω κάνει ερωτήσεις. Μου στέλνει ένας ρώτατον για το βόλεϊ. Να το. Pre-League. Τι είναι αυτό. Η Pre-League. Ναι, είναι η Α1 η λεγόμενη, την ονομάσανε Pre-League. Παιδιά, ρωτήσαμε 500.000 πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, λίγο θα μου λέγατε να ρωτήσω και για το Στίβο. Και ο Στίβος, γιατί έπρεπε να ρωτήσεις. Φυσικά, φίλε, στον κόσμο του Άρη απαντάει. Έπρεπε να ρωτήσεις, βέβαια. Ο κόσμος ενημερώνεται. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον πρόεδρο του ΑΣ, τον Λευθέρη Ερβανίτη. Ευχαριστούμε και τον Χρήστανθο, το έβγαλε στο μεροκάμα του σήμερα, Χρήστανθε, όντως. Λοιπόν, να είστε καλά.
Να. Λοιπόν, τα λέμε, τα λέμε. Λοιπόν, Χρήσανθος μας αφήνει και εμείς λίγο θα σας αφήσουμε. Θυμίζουμε, Στέργιο, την πρώτη ώρα της εκπομπής στα μαζί μας. Τότε καλογεράς όπως κάθε μέρα. Εντάξει, εγώ επιμένω, Κώστα, επειδή θα αρχίσουμε να παίρνουμε τα αυτοκίνητά μας περισσότερο και ειδικά αν έχετε κάποιο μοντέλο που δεν είναι διετίες, τριετίες, πενταετίες και είναι δεκαπενταετίες και ήταν δύο μήνες κάτω από ένα δέντρο. Όπως το δικό μου. Ας πάμε λίγο να δούμε το τι ακριβώς γίνεται. Εντάξει, εγώ το καλογεράς, τρία καταστήματα, ένα θα σας βολεύει. Όπως και να έχει, Γρηγορούλα Μπράχη 27 στροφή Τριανδρία στο πρώτο, Εσπερίδων 19 παλιά Συμμαχική Ωραιοκάστρου το δεύτερο κατάστημα και 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών Θέρμη. Και φυσικά otokalogeras.gr στο ίντερνετ, ολοκληρωμένο συνεργείο για να μην τρέχετε από εδώ και από εκεί. Αδερφέ, πάνε εκεί που είναι ο Μπάμπης και πες τον. Ναι, όχι, έχει, είναι δικός ολοκληρωμένο σέρβις μανοπίο, βαφείο ανταλλακτικά και σας δίνει το otokalogeras αυτοκίνητο αντικατάστασης όσο το δικό, του, το δικό σας είναι στα χέρια των ανθρώπων του. Ο Μαρμαρίδης φυσικά ήταν μαζί μας. Μαρμαρίδης.gr για να δείτε τις πολύ μεγάλες προσφορές που αλλάζουν κάθε εβδομάδα σε ό,τι χρειάζεται ένα σπίτι. Κρεβάτια, τραπέζια, καναπέδες, γενικότερα και πλακίπου και ό,τι χρειάζεται, ξαναλέω, ένα σπίτι και ένα εξοχικό. Μαρμαρίδης.gr, το κατάστημα το μεγάλο, η έκθεση που θέλετε πολλές ώρες για να γυρίσετε, να τα δείτε όλα, βγαίνοντας για Θεσσαλονίκη και πηγαίνοντας για Καβάλα στα δεξιά, επιστρέφοντας για Θεσσαλονίκη στα αριστερά, και υπάρχει και κατάστημα στη Τζιμισκή και καταστήματα στην Αθήνα, νομίζω, οι δεκαετίες που είναι νούμερο ένα Μαρμαρίδης στα έπλα, στη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο, είναι η καλύτερη εγγύηση. Για τα χρήματα που θα δώσετε, θα πιάσουν τόπο και νέο πλάνο δώσουν φυσικά, χωρίς πισωτική και χωρίς προκαταβολή. Και μαζί μας, όπως κάθε μέρα, η πίτσα Mr. Gold, η κορυφαία πίτσα της πόλης, έρχεται στην πόρτα σας, είτε μένετε στο κέντρο είτε μένετε δυτικά, με ένα τηλέφωνο στο 2310-62-85-86. Πολύ μεγάλες προσφορές, δύο κανονικές πίτσες μόνο 7,5 ευρώ, τρεις μεγάλες μόνο το 10,5, τρεις μεγάλες τετράγωνες μόνο 16 ευρώ και φυσικά μακαρονάδες, σαλάτες και όλα τα συνάφη, καθώς και πιάτα ημέρας που αλλάζουν κάθε μέρα, το μενού δηλαδή. Ρωτήστε τα παιδιά στο 2310-62-85-86 τι περιλαμβάνει το μενού ημέρας με τις μερίδες από 2,80 ευρώ μόνο. Λοιπόν, γυαλιά σήμερα δεν δώσαμε. Μας έβγαλε λίγο τόσο πράγματος γενικότερα οι συνεντεύξεις. Θα δώσουμε δύο αύριο σε δύο τυχερούς. Στην επικαιρότητα, Κώστα. Όλα καλά. Υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία πάνω απ' όλα. Δεν μας απασχολεί κάτι άλλο. Η Κανταρίνα πάει μια χαρά. Έξω χαμός. Πήγα να πάρω καφέ, λέει το καημένο το παιδί. Λέει, παιδιά, να τηρούμε λίγο τις αποστάσεις. Ποιες αποστάσεις. Ο ένας πάνω στον άλλον. Θες να σχολιάσουμε λίγο για τη συνάδελφο που έκανε πάλι το show της. Την παρουσιάστρια, από ό,τι διαβάζω, δεν την ξέρω. Πού είναι παρουσιάστρια, τι παρουσιάζει. Τον εαυτό της μάλλον παρουσιάζει. Το show αυτό. Τον εαυτό της παρουσιάζει, γιατί νομίζω ότι ήταν και λίγο fake, ας πούμε, η όλη κατάσταση. Τι λίγο, ρε Κώστα, εντάξει. Ναι, λίγο στημένη. Απλώς δείχνει και την ποιότητα της κοινωνίας μας ότι ένα τέτοιο περιστατικό. Ναι. Γίνεται παντού γνωστό, δηλαδή. Εντάξει. Εγώ θα δώσω τους αγωνιστικούς και δημιουργούν στο security και την ψυχραιμία που κράτησε. Ναι, όντως. Γιατί εγώ ήμουν, δεν ξέρω τι θα έκανα. Και τα παιδιά αυτά τι τραβάνε τώρα, χωρίς πλάκα. Είναι κάποια παιδιά που δουλεύουν, ας πούμε, στη ΔΕΗ, που πάνε και πληρώνουν λογαριασμούς. Ναι. Στην ΕΙΑΘ. Σε διάφορους οργανισμούς είναι όλη τη μέρα εκεί ορθοστασία. Και καταλαβαίνεις τι γίνεται. Βρε αγόρι μου να σε ρωτήσω κάτι κτλ. Όχι, μαλώνουν για τη σειρά. Όχι, μάλλον γιατί δεν ξέρει ο υπάλληλος και τα λοιπά. Παιδιώθεν το έχω κάνει αυτό το επάγγελμα στη Λαχαναγορά για 6 μήνες. Νύχτα. Και νύχτα και μέρα και πρωί και ξημερώματα. Το πινελίκι πήγαινε σύννεφο. Δηλαδή, θυμάμαι, σαν παιδί και εγώ μου είχαν πει να είσαι ευγενικός και τα λοιπά. Έλεγα στους μάστορες εκεί, στα παιδιά, σήμερα απαγορεύεται να βγείτε με εμπορεύματα. Και πέφτανε 18 πινελίκια το σεκόντ. Τι απαγορεύεται να βγείτε, δηλαδή. Υπάρχουν κανόνες στη Λαχαναγορά. Ότι δεν μπορείς να, όλη μέρα να μπαίνεις και να βγαίνεις και τα λοιπά. Ναι. Υπάρχουν συγκεκριμένες μέρες. Που δεν θυμάμαι ποιες μέρες είναι για κάθε τι. Αλλά μόλις ενημέρωνα τον οδηγό ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Άντε ρε, που θα μου πεις εμένα. Ναι, κλασικά. Το, ναι, εγώ ξέρω τον πρόεδρο της Λαχαναγοράς, ποιος είμαι εγώ. Ρε, 8 πινελίκια ένα σεκόντ κοστά έτρωγα. Αλλά ήμουν μικρό και είχα υπομονή. Δεν γι' αυτό λέω ο σεκιουριτάς στο κατάστημα που ψώνησε αυτή η κυρία η παρουσιάστρια. Πώς άντεξε και ήταν κύριος και μπράβο του. Αυτά τα ωραία, δεν θέλουμε να ασχοληθούμε παραπάνω. Γενικότερα, περιμένουμε, Κώστα, σε όλα τα αθλήματα. Εγώ δεν βλέπω χαΐρι, να σου πω την αλήθεια. Δεν θα γίνει τίποτα, εντάξει, παιδιά. Έχει ένα ενδιαφέρον το Σαββατοκύριακο, ξεκινάει η Bundesliga και η Zweite Liga, αλλά ήδη παιχνίδια έχουν αναβληθεί γιατί υπάρχουν κρούσματα κορονοϊού. Πανηγυρίζουν στοιχηματζίδες, πρέπει να βγάλουμε ένα στοιχηματζί. Να βγάλουμε το Δαναξί. Αύριο. Τι να μας πει. Να πει για το στοίχημα. Προτάσεις. Πανηγυρίζουν όλοι.
έχουν πάθει πλάκα. Επιτέλους αρχίζουμε και τέτοια. Υπάρχει στέρηση, ρε Κώστα. Καλά, εδώ παίζανε εσύ, Λευκορωσία. Να... το κατσερίδι. Παίζανε Λευκορωσία και, και Κορέα. Τη Νέα Κορέα που είπε η φίλη μου. Η Νέα Κορέα. Η Νέα, ναι. Κορέα και έχει μη... στην Ισταμπούλ τη Τουρκία. Έχει μείνει στην ιστορία και στο... αυτό. Νέα Κορέα, Κίνα 1-0. Στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που έγινε στην Ισταμπούλ τη Τουρκία. Ρε λαδάρα. Στη Νότια Κορέα, Κώστα. Και όχι στη Νέα Κορέα που είχε πει συνάδελφος. Στη Νέα Κορέα. Η οποία δεν είναι πλέον συνάδελφος, έχει αλλάξει επάγγελμα. Δεν πειράζει. Διάλεξε κάτι καλύτερο. Παίζει ο Τέρι Αντώνης. Την κέρδισε κάτι άλλο. Δυστυχώς η δημοσιογραφία την έχασε. Πέρασε, λέω. Αποβλήθηκε ο Τέρι Αντώνης την περασμένη αγωνιστική. Πού είναι αυτό το παιδί μας? Σε μια ομάδα εκεί στη Νότια Κορέα. Κόκκινη κάρτα και μια σκύπη και Λευκορωσία πριν από κανένα τρεις εβδομάδες. Για αποβληθεί και ο Ευγέν Χατσερίδης. Γιατί εκεί παίζει το παιδί μας. Σε Δυναμό Μπρέστ. 1 εκατομμύριο. Μου έχει μείνει, Κώστα, η δήλωσή του. Οι συμπαίκτες μου στον ΠΑΟΚ νομίζουν ότι είμαι Έλληνας και με φωνάζουν Χάτσε. Χατσερίδης λέει. Χάτσε δεν σημαίνει ότι. Πώς θα σε φωνάξουν, Μπάμπι. Τέλος πάντων. Υγεία πάνω απ' όλα. Ωραίες ιστορίες είναι και αυτές. Θα έχουμε και στοίχημα στη ζωή μας από το Σαββατοκύριακο. Εγώ θα προτιμήσω, παιδιά, λίγο να αποστασιοποιηθώ μια αγωνιστική να δούμε τι παίζει. Γιατί. Νομίζω κάτι σαν τζόκερ θα είναι, Κώστα. Μετά από 2 μήνες, 2,5 αποχή και άδεια γήπεδα. Μα και ήδη υπάρχουν αντιδράσεις, βλέπω. Δεν νομίζω να μπορεί να δώσει κάποιος προγνωστικά εύκολα. Εντάξει, θα ασχοληθούμε εκ των πραγμάτων. Ας το δούμε την Παρασκευή. Πάντως θα είναι το πρώτο πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει το γερμανικό. Θα έχει σίγουρα το ενδιαφέρον του. Στην Ελλάδα, ακόμα παιδευόμαστε να βρούμε τις φόρμουλες και τα πρωτόκολλα τη στιγμή που. Στη Super League δεν υπάρχει συμφωνία με τους ποδοσφαιριστές και έτσι όπως τα βλέπω εγώ θα το ξαναπώ, δεν βλέπω και να υπάρχουν, Κώστα. Νομίζω είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει. Ναι. Ο κύριος Αγγελόπουλος της ΑΕΚ συνεχίζει να θέλει να παιχτεί μπάσκετ. Άσε μας, ρε φίλε. Τι τώρα. Θέλουν αυτοί, κάτι θέλουν. Τι θέλουν, να παίξουν θέλουν αυτοί. Και ξέρεις που θέλουν να παίξουν. Στο Παναθηναϊκό στάδιο θα κάνει πρόταση η ΑΕΚ. Στο ανοιχτό. Το μεγάλο. Εκεί που πήραν το. Ναι. Επειδή ξέρουν ότι δεν θα ανοίξουν τα κλειστά σύντομα. Και ο ΠΑΟΚ στη ΧΑΝΤ. Και ο ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει ΧΑΝΤ πλέον. Ο ΠΑΟΚ στο Ποσειδόνιο. Ο ΠΑΟΚ στο Ποσειδόνιο. Το καβατζώνουμε από τώρα. Ο Άρης που να παίξει σε ανοιχτό. Πει ένα άλλο. Στη Μίκρα. Έχει. Εκεί έχει. Στο Ανατόλια. Δεν έχει ανοιχτό. Δεν έχει ανοιχτό. Έχει του σχολείου. Εντάξει, έχει. Ναι, εντάξει. Στη Μίκρα. Ο Άρης που έχει και καλούτσικο γήπεδο. Στο Ποσειδόνιο όμως έχει και ταρτάν κάτω. Καλό. Εκεί θα πάει και ο ΠΑΟΚ για να κάνει 5-6 νίκες. Εκεί θα πάμε εμείς γιατί θα είναι sold out. Sold out. Λοιπόν. Ο Σούλερ και ο Χάλαν. Sold out. Τι κάνουν τα παιδιά σας εδώ, είναι ή έχουν ξαφανιστεί? Υγεία πάνω απ' όλα. Έχουν ξαφανιστεί, ναι, ποιος ασχολείται. Όχι, υπάρχουν, εντάξει, τελείως. Υπάρχει κάποιος Αμερικανός που είναι στην πόλη μας, ας πούμε, ρε παιδί μου. Όλο αυτό το διάστημα. Όχι. Μόνο ο Καβαδάς είναι εδώ, ο Βασίλης. Άρα είχες και το κεφάλι σου. Μια χαρά. Το ψυγείο χάλασε. Η τηλεόραση χάλασε. Τέλος πάντων, αυτά εντάξει. Εντάξει. Είναι στην καθημερινότητα. Φαντάζομαι σου λείπουν όμως τα παιδιά, γιατί είχε καλό χαβαλέ. Οι περισσότεροι Αμερικανοί τουλάχιστον. Ναι, βέβαια, ήταν όλοι πολύ καλοί. Ξέρεις, μου πήραν τις πινακίδες του το αμάξι για 18η φορά. Τι ωραία. Η τροχιά λέει, τον ψάχνουμε αυτό να τον έχουν γράψει λέει, 27 φορές, λέει θα πάει φυλακή. Ένας. Δεν λέμε όνομα. Ένα καλό παιδί που έφυγε. Ένα καλό παιδί που είχε ο Πασαραϊκός, έχει αφήσει ιστορία, το ξέρουν. Και εκτός νομού Σερών, ο Σαμπέγκο Μπαγκουρά, ο οποίος μόλις έπαιρνε 5.000 από τον Αίμνη στο Πέτρο Θεοδωρίδη, έλειπε για κανένα πεντάμινο στη Γαλλία και μόλις τελειώναν τα χρήματα ερχόταν και έπαιζε μπάλα στον Πασαραϊκό. Και δοκιμάστηκε ένα φεγγάρι από τον ΠΑΟ Κώστα. Ναι, με τον Γιώργο Δόνη στο τιμόνι, ήρθε για 10 μέρες στην Ολλανδία. Ο Σαμπέγκο Μπαγκουρά, όταν έφυγε για 20η φορά σκαστός, άφησε το αυτοκίνητο που νίκιασε στο αεροδρόμιο και το ψάχναν κανένα 40 μέρες. Το άφησε εκεί. Εγώ να δεις. Τραβούσε τα μαλλιά της η κοπέλα που είχε το κατάστημα που νίκησε τα αυτοκίνητα. Ο άλλος πήγε, αντί να το φέρει μέσα στο Ιβανόφι που έχει και πάρκινγκ από πίσω, πήγε επίτηδες και το έβαλε πίσω στη φοιτητική εστία σε ένα στενό. Το ψάχνες. Και το ψάχνα εγώ με τη μηχανή. Αλλά ευτυχώς το βρήκα. Μπράβο, το βρήκα. Λοιπόν, αυτά νομίζω για σήμερα.